Καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή βράδυ με αντιθέσεις, οι οποίες όπως έχουμε ήδη προαναγγείλει, φιλοξενούν έναν σπουδαίο Έλληνα, έναν σπουδαίο κριτικό, επιστήμονα με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί ως ανήσυχο πνεύμα, θα έλεγα πολλές φορές ως αλογόμυγα, στον πιο βαθύ, στον πιο σκληρό, αν θέλετε, πυρήνα της επιστήμης. Κοντά μας απόψε, θα έλεγα έντιμα πιστός στο ραντεβού που μας έδωσε πριν ένα χρόνο, είναι ο κύριος Μινάς Καφάτος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Όπως θέλετε. Ουσιαστικά είναι η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη επικριτικού εδάφους, έχοντας μία προσωπική απώλεια, που ταυτόχρονα όμως είναι μια μεγάλη απώλεια και για το χώρο της επιστήμης. Και ομιλώ για τον αδερφό σας, τον πατέρα, όπως συνηθίσαμε να λέμε, της βιολογίας στην Ελλάδα, αλλά κυρίως τον άνθρωπο, που εκτός από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας που το έκανε διάσημο στους πέντε ορίζοντες, υπήρξε μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες βιολογίας παγκόσμια. Σωστά. Αισθάνεστε λίγο άβολα? Για ποιο θέμα? Να βρίσκεστε στον τόπο από τον οποίο σχεδόν μαζί ξεκινήσατε να εχνηλατείτε το μέλλον σας. Μα είναι ο αδερφός μου, οπότε δεν, κατά κανέναν τρόπο δεν αισθάνομαι άβολα. Οπωσδήποτε τον αναζητώ, βέβαια, σαν αδερφό και σαν φίλο, σαν προσωπικότητα, σαν επιστήμονα που δεν είμαστε, όπως ξέρετε, στο ίδιο πεδίο, αλλά ο επιστήμονας είναι επιστήμονας και έστω και διαφορετικά πεδία. Και μπορώ να σας ομολογήσω ότι έφυγε σχετικά γρήγορα, δηλαδή έφυγε γρήγορα. Δεν έπρεπε να φύγει έτσι γρήγορα. Πιστεύετε ότι βρήκε την αναγνώριση με βάση αυτό που προσέφερε, δεν θα πω στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με βάση αυτό που προσέφερε στην πατρίδα του? Και ναι και όχι. Νομίζω ότι, δεν το λέω έτσι για να ξεφύγω, νομίζω ότι βρήκε την ανταπόκριση πολλές φορές από κοινούς εντός εισαγωγικών ανθρώπων, οι οποίοι κατάλαβαν πραγματικά τι είχε προσφέρει ο Φώτης, έστω και αν δεν καταλαβαίναν τις λεπτομέρειες. Οπωσδήποτε βέβαια και από πολλούς συναδέλφους, καθηγητές και προσωπικό του Πανεπιστημίου και νεότερους καινούριους επιστήμονες, διότι πρόσφερε τόσα πολλά και βοήθησε τόσους ανθρώπους. Επομένως, από αυτή την άποψη, ναι. Αλλά γενικά, παρότι πολλές φορές παρουσιάζουν ορισμένοι και λένε, ξέρω εγώ, λένε ορισμένα πράγματα ότι ήταν ο μεγάλος επιστήμονας κλπ. Στην ουσία όμως δεν γίνανε και πολλά πράγματα για την αναγνώριση. Τώρα, όταν αναφέρουμε σε αυτό, θα αναφέρω αυτό που ο ίδιος ο Φώτης έλεγε, ότι δεν τον ενδιαφέραν τόσο πολύ οι προσωπικές να τον ανεβάσουν το όνομά του, το προσωπικό, ας πούμε, κλπ. Αλλά τις πεπιθήσεις που είχε, τις αρχές που είχε, να τις αναγνωρίσουν και ακόμα περισσότερο να τις ενδυναμώσουν για να προχωρήσει μπροστά η επιστήμη. Σας είχε εκμυστερευτεί ποτέ, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, ναι, για το δικό του δημιούργημα, την πορεία που πήρε το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, την πορεία που πήρε, δηλαδή να είναι διεθνώς ένα από τα καλύτερα Ινστιτούτα? Σας είχε εξομολογηθεί ποτέ? Πώς αισθάνονταν? Ο Φώτης γενικά ήταν αισιόδοξος άνθρωπος και δεν ήθελε να, ακόμα και στον αδερφό του, ακόμα και σε πολύ στενούς συγγενείς και φίλους, δεν ήθελε να πει πράγματα τα οποία είναι αρνητικά. Με την έννοια ότι πραγματικά δηλαδή πίστευε ότι ήταν αισιόδοξο και πίστευε ότι πάμε μπροστά με το χαμόγελο στα χείλια, ας πούμε, και όχι με το να συγκεντρωνόμαστε στην αρνητικότητα. Αυτό συμφωνώ απόλυτα κι εγώ, διότι υπάρχει τάσης στην Ελλάδα και δεν θα έλεγα ότι είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, είναι φαινόμενο του ανθρώπου να συγκεντρωνόμαστε, όπως το είχαμε πει και στο παρελθόν, στην αρνητικότητα, δηλαδή
στο όχι, το μη, το όχι, το δεν, αντί το θετικό. Βέβαια χρειάζονται και τα δύο, όπως θα πούμε σε λίγο για την κβαντική φυσική, και τα δύο χρειάζονται, διότι έτσι είναι ο κόσμος φτιαγμένος. Αλλά από την άλλη πλευρά, το να συγκεντρώνεσαι τόσο πολύ στην αιρετικότητα, νομίζω τελικά βλάπτει πάρα πολύ τον ελληνικό λαό, τους ανθρώπους. Όχι τόσο τη χώρα, όχι τόσο τον τόπο, όχι τόσο, οπωσδήποτε, όχι τον ήλιο, τη γη, τους ανέμους, τη θάλασσα, την καταπληκτική θάλασσα, διότι αυτά είναι πολύ πιο δυνατά από τους οποιοσδήποτε ανθρώπους. Αλλά εμάς τους ίδιους μας πλήττει αυτό ο τρόπος του σκέπτεσαι. Αυτή τη φορά έρχεστε στην Κρήτη και στην Ελλάδα, ναι, με την ελληνική έκδοση του βιβλίου που έχετε γράψει μαζί με τον Ντίπακ Τσόπρα, «Είσαι το σύμπαν». Είχαμε μιλήσει αυτό πέρυσι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ανακάλυψε το συμπαντικό σου εαυτό και γιατί είναι σημαντικό να το κάνεις. Αυτό είναι το βιβλίο σας που κυκλοφορεί σε ελληνική έκδοση. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά όχι μόνο γι' αυτό απόψε. Ναι, οπωσδήποτε. Να επιχειρήσω λιγάκι να ανακατέψω όμως την τράπουλα της συζήτησης. Είμαστε σε ένα διάστημα που σχεδόν το σύνολο του αντρικού πληθυσμού σε όλο τον πλανήτη παρακολουθεί παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Μουντιάλ. Ναι. Αν δω αυτό που λέτε μέσα στο βιβλίο σας, ότι το σύμπαν δρά και επιδρούμε σε αυτό κι εμείς, λογικά θα περίμενα, για παράδειγμα, τη βραδιά που η Αργεντινή έπαθε τον γκάζο από την Κροατία, το θέλω των πολλών να κερδίσει η Αργεντινή, να λειτουργήσει στο σύμπαν, να συνωμοτήσει. Γιατί δεν συνέβη? Αυτό είναι το ερώτημα που σχεδόν πάντοτε γίνεται. Διότι έχει να κάνει με τον τρόπο που ερμηνεύουμε τη θέληση του ανθρώπου και την επίδραση που έχει στο περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, το περιβάλλον να είναι το οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό γεγονός, μάτς ή οτιδήποτε που γίνεται στην περίπτωση, όπως είπαμε, η Αργεντινή κλπ. Έχει να κάνει και με άλλες δυνάμεις που κρύβονται από πίσω, οι οποίες δεν είναι αναγκαστικά ότι τις ξέρουμε. Για να το πούμε πολύ πιο ομαλά και πιο σαφήνεια, τέλος πάντων, ξέρουμε ότι στην περίπτωση της ψυχανάλυσης, έτσι, έστω και να ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σου, το οποιοδήποτε πρόβλημα είναι, έχουμε, το οποιοδήποτε ασθενή σαν το εισαγωγικό, έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα, είναι ένα μεγάλο βήμα, διότι αν δεν το ξέρεις, δεν πας πουθενά. Αλλά και ακόμα να το ξέρεις, δεν σημαίνει ότι θα βγεις από αυτό τόσο εύκολα. Δηλαδή, οπωσδήποτε η γνώση είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί μόνη. Έτσι. Επομένως, δεν είναι αναγκαστικά το ότι με το θέλω γίνεται και έτσι, διότι το θέλω εγώ, αλλά ο κύριος Γιώργος μπορεί να μην το θέλει. Πρέπει να το πάρουμε τη συμπληρωματικότητα, που είναι ο πρώτος νόμος, όπως λέμε και στο βιβλίο, της παγκόσμιας, παγκοσμιότητας, ας την πούμε έτσι, της πραγματικότητας, έτσι. Ο πρώτος νόμος που είναι η συμπληρωματικότητα, λέει ότι και το θετικό και το αρνητικό. Εμείς, ας πούμε, στην περίπτωση θέλαμε, ας πούμε, το θετικό. Mm-hmm. Δεν σημαίνει επειδή θέλαμε το θετικό ότι θετικό έχει γίνει, διότι υπάρχουν οι αφύρωπες δυνάμεις που θέλουν το αρνητικό. Πρέπει να το δούμε στα σύνολο. Για να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Καταρχάς, παρακολουθείτε την επικαιρότητα, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες με την πρόοδο των επιστημών και της τεχνολογίας? Λίγο πολύ. Λίγο πολύ. Ναι. Πώς ακούγεται στα δικά σας αυτιά όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει περί τεχνητής νοημοσύνης, και δεν εννοώ την απλή μορφή των ρομπότ, πλέον η συζήτηση έχει φτάσει στο αν οι μηχανές αυτονομούνται πλήρως από, ναι, τον άνθρωπο, αν, ναι, μπορούν να αυτενεργούν, αν θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε υπολογιστές με νευρώνες. Πολλοί επιστήμονες λένε ότι στο MIT, σε κάποια εργαστήρια, ναι, ή στην Κίνα αντιστοίχως γίνονται τέτοιες, ναι, ιστορίες. Μα αν συμβεί αυτό, σκέφτεται κάποιος, ένας υπολογιστής θα αυτοεπαναπρογραμματίζεται και πολύ σύντομα θα αποκτήσει νου, συνείδηση, συνειδητότητα και ενδεχομένως θα ελέγξει και τις κοινωνίες. Δηλαδή, οι επιστήμονες μας οδηγείται σε μια μεταανθρώπινη κοινωνία. Τότε αναγκαστικά θα έχει σκοπούς από ό,τι λέτε, διότι
Και δεν το λέτε εσείς, το λένε όλοι, ας πούμε, ή πολλοί που θέτουν αυτό το θέμα που είναι λίγο πολύ καυτό. Το παίρνουμε πολλές φορές ότι πάλι από την αρνητική πλευρά. Δηλαδή ότι αυτές οι πολύ προχωρημένοι εγκέφαλοι, έστω και αν είναι τεχνικοί εγκέφαλοι, θα έχουν απότερο σκοπό να, όχι το καλό της ανθρωπότητας, όχι το καλό του περιβάλλοντος. Δεν είναι σαφές ότι αυτό έτσι θα είναι. Πρώτα-πρώτα, βέβαια, πρέπει να εξετάσουμε και να συζητήσουμε τι είναι η συνειδητότητα. Έτσι, και τι είναι η τεχνική συνειδητότητα. Δεν είναι αυτά αυτονόητα πράγματα. Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε ποιοι κρύβονται από πίσω ή τι πράγματα κρύβονται από πίσω. Δηλαδή, όταν λέμε ότι αυτοί θα είναι αυτόνομοι, θα μπορούν να δουν μόνοι τους κλπ. Μόνα τους, ας το πούμε, τα ρομπότ. Το έχουμε εξετάσει αυτό το θέμα, δηλαδή τι ακριβώς εννοούμε. Μην ξεχνάμε επίσης, κύριε Γιώργο, ότι η ζωή, έτσι, που την εξέταζε ο Φώτης μέσω της βιολογίας, τη βάζει τη ζωή πιο γενική από την βιολογία, η ζωή πάει πίσω τουλάχιστον 1 δισεκατομμύρια χρόνια στο πλανήτη ο οποίος λέγεται Γη. Αν υπάρχουν άλλοι πλανήτες που ξέραμε ότι οπωσδήποτε υπάρχουν, γιατί τους βλέπουμε, τα τηλεσκόπια τώρα, ένας τεράστιος αριθμός, πολλοί από αυτούς τους πλανήτες θα είναι πολύ πιο γυραιοί όσον αφορά την εξέλιξη των οποιοδήποτε όντων υπάρχουν στην επιφάνεια αυτών των πλανήτων. Λέω επιφάνεια γιατί μάλλον για να επικοινωνήσουν μαζί μας, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να είναι στην επιφάνεια. Δεν θα μπορούν να κάνουν το μεγάλη επικοινωνία επιφυσικού επίπεδου, αν είναι μέσα στο. Στο μέσο του ωκεανού, ας πούμε, βαθιά στα νερά, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν πλανήτες που είναι σχεδόν 100% νερό, όπως και η Γη, εδώ που τα λέμε, η πλειοψηφία της Γης. Είναι νερό. Είναι νερό. Λοιπόν, το ερώτημα πάλι που τίθεται σε αυτό το σημείο είναι, και καταλήγουμε, γιατί ίσως αυτό είναι το βασικότερο σημείο που λέμε στο βιβλίο «Είσαι το σύμπαν», ότι ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είμαι εγώ, ποιος είστε εσείς, ποιοι πραγματικά είμαστε. Να θέσουμε το ερώτημα ποιοι είμαστε. Και συνηθισμένα ο άνθρωπος δεν το κάνει αυτό το ερώτημα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Αυτό είναι το φαινόμενο του ανθρώπου, αυτός είναι ο άνθρωπος. Κοιτάζουμε πάντα προς τα έξω, πολύ λίγο προς τα μέσα. Κυνηγάμε πράγματα που μετά από ορισμένο σημείο δεν έχουν και πολύ νόημα. Έτσι. Δεν έχουν και πολύ νόημα. Και δεν θέτουμε τα ερωτήματα που πραγματικά μας απασχολούν. Και επειδή δεν τα θέτουμε, αυτά όμως υπάρχουν πάντοτε, είναι κρυμμένα από κάτω, όπως το παγόπουνο είναι κρυμμένο, και βγαίνουν. Και αν δεν τα κοιτάξουμε στα μάτια για να πούμε, έλα προβληματάκι μου να δούμε, να λύσουμε το θέμα, ποιο είναι το πρόβλημά σου, προβληματάκι, ποιο είναι το πρόβλημά σου, προβληματάκι. Αυτό τελικά γερνάει εναντίον μας. Γιατί το θαύτουμε, το θαύτουμε, το θαύτουμε. Τι δουλειά μπορεί να έχει, θα πω, μια σοφή παλιά λαϊκή παροιμία, η Αλεπού στο παζάρι. Και εξηγούμε, ένας αστροφυσικός, ένας φυσικός που ασχολείται με την κβαντομηχανική, ένας άνθρωπος που έχει έδρα, όχι τυχαία έδρα, σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο υπολογιστικής φυσικής. Τι δουλειά μπορεί να έχει με λεγόμενα μεταφυσικά ερωτήματα? Και έρχεστε μαζί με τον Τσόπρα και φτιάχνετε ένα βιβλίο που στην ουσία καλείτε τον αναγνώστη να ανακαλύψει μία άλλη κοσμοθεώρηση. Χωράει η επιστήμη σε αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα μεταφυσική? Δεν είναι αντίθετο? Συνήθως πολλοί πιστεύουν και από την επιστημονική πλευρά και από τη μη επιστημονική πλευρά. Γι' αυτό έχουμε τις αντιθέσεις που εσείς πάντοτε ερευνάτε, εξερευνάτε, ότι αυτοί οι δύο πόλοι είναι πάντοτε αντίθετοι και ποτέ δεν πρόκειται να συναντηθούν. Είναι εχθρικοί ο ένας προς τον άλλο ή τέλος πάντων τουλάχιστον εχθρικοί, να μην πούμε εντελώς αντίθετοι. Και επομένως δεν υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς που μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση. Ακριβώς αντίθετο λέει η κβαντομηχανική. Η κβαντομηχανική, σε διαφορά από την κλασική φυσική, λέει ότι δεν υπάρχει πραγματικότητα,
παρά αν ο παρατηρητής, αν η συνειδητότητα, αν ο νους, ας το πούμε, ο νους, δεν λάβει μέρος στο φαινόμενο. Ο μεγάλος φυσικός Wheeler έλεγε δεν υπάρχει φαινόμενο χωρίς τον παρατηρητή να λάβει μέρος στο φαινόμενο. Δηλαδή το φαινόμενο δεν είναι εξωτερικό, έχει να κάνει και με αυτόν που παρατηρεί το φαινόμενο. Για να το κάνουμε λιγάκι πιο κατανοητό, σε εμάς τους μη επαϊόντες, υποστηρίζεται ότι αν δεν υπήρχε το ανθρώπινο γένος με τη νόηση σε ρόλο παρατηρητή ή άλλη μορφή έμβια, ανεπτυγμένη όμως στον εγκέφαλο, στη νόηση, ενδεχομένως αυτά που λέμε Ανατολή, Δύση, πλανήτες, αστέρια, ύλη, να μην υπήρχαν. Για να το καταλάβω. Δηλαδή να πούμε ότι δεν υπήρχε καθόλου το σύμπαν. Ναι. Αν τα βάλουμε όλα μαζί, δεν υπήρχε καθόλου πρακτικά το σύμπαν. Πρακτικά ναι. Αυτό λέτε. Λέω ότι δεν μπορείς να βγάλεις τον παρατηρητή. Το ερώτημα που θέτεται είναι βαθύ ερώτημα και επιστήμονες και εκμαντικοί επιστήμονες που θα έπρεπε να ξέρουν κάτι παραπάνω σχετικά με το τι πραγματικά λέει η κυβερνητική, κάνουμε όλοι, κάνουμε και βάζω τον εαυτό μου το λάθος, διότι έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή βλέπουμε, ας πούμε αυτό το τραπέζι είναι σκληρό, έτσι. Ξέρουμε όμως ότι είναι άδειο. Ξέρουμε ότι το 99,99999% αυτού του τραπεζίου είναι κενό. Είναι άδειο. Έστω και αν φαίνεται ότι είναι γεμάτο, είναι συμπαγές, είναι μέταλλο ή στην περίπτωση δεν είναι μέταλλο, τέλος πάντων, πλαστικό, αλλά σκληρό πλαστικό. Λοιπόν, έχουμε την εντύπωση, διότι εκεί μας πάνε οι αισθήσεις, οι πέντε αισθήσεις, να πάρουμε τις πέντε μόνο, να μην πάρουμε την έκτη. Έχουμε την πεποίθηση ότι το σύμπαν είναι πρώτα απ' όλα κλασικό, δηλαδή είναι εξωτερικό. Αν είχε αρχή, εντάξει, αλλά ο χώρος είναι άπειρος, ο χρόνος είναι άπειρος, ο χρόνος δεν έχει να κάνει τίποτα με τον παρατηρητή, δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό που λέει η θεωρία της ιδιωτικότητας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Η κβαντομηχανική έρχεται σήμερα και μας λέει όλα αυτά, τουλάχιστον να μην πούμε 100% είναι λάθος, δεν αντιπροσωπεύουν την ολική αλήθεια. Την ολική αλήθεια. Είναι εν μέρη σωστά. Αυτό και μόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αντίθετα οι δύο πόλοι και ποτέ δεν πρόκειται να συναντηθούν σε κάποιον. Πώς συναντιόνται? Με τη συμπληρωματικότητα. Το complementarity που λέμε στα αγγλικά. Εδώ και στο βιβλίο έχετε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι εντυπωσιακά. Λέτε για παράδειγμα σελίδα 13, όχι τυχαία σελίδα το 13, ως αρρύθμιση. Ναι. Το θαύμα της όρασης έγκυται στους μηχανισμούς με τους οποίους ο εγκέφαλος επεξεργάζεται το ηλιακό φως. Ως εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ναι. Ωστόσο, το βήμα που μετράει περισσότερο είναι η μετατροπή του ηλιακού φωτός σε όραση και είναι εντελώς μυστηριώδες. Ανεξάρτητα από το τι βλέπεις στον κόσμο, ένα μήλο, σύννεφο, βουνό ή δέντρο, το ηλιακό φως που αναπηδά από το αντικείμενο το κάνει ορατό. Αλλά πώς? Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά. Αλλά η μυστική συνταγή περιέχει όραση, επειδή το ότι βλέπουμε είναι ένας από τους βασικούς τρόπους για να γνωρίζουμε ότι ένα αντικείμενο είναι αληθινό. Ερώτηση παγίδα, πρόκληση. Και οι τυφλοί? Οι τυφλοί έχουν άλλες αισθήσεις. Έχουν αναπτυχθεί οι αισθήσεις τους, παραδείγματος χάρη η ακοή. Ναι. Ίσως όχι στον ίδιο βαθμό, δηλαδή όχι στον 90%, διότι η όραση στους κανονικά ανθρώπους, ας πούμε, που βλέπουν, είναι το 85%, 90% όλων των αισθήσεων, των δεδομένων που έρχονται από τις αισθήσεις, είναι από την όραση. Άμα δεν υπάρχει όραση, πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό στους τυφλούς, κυρίως, αντικαθίσταται από την ακοή. Άρα η όραση γίνεται ακοή κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Άρα εσείς παραμένετε στο μυστήριο της όρασης. Και έχει μεγάλη σημασία που σας ρωτώ. Καταρχήν πείτε μου σε μια τέτοια συζήτηση. Η φυσική γενικώς, δέχεται ότι υπάρχουν δύο αλληλένδετες οντότητες. Η ύλη και η ενέργεια. Η φυσική.
Υπάρχει και τρίτη βέβαια που έχει να κάνει με, με την πληροφορική. Σωστά. Τι είναι το σύμπαν? Τώρα θέτεται δύσκολο ερώτημα. Τι είναι το σύμπαν? Το σύμπαν είναι βέβαια οπωσδήποτε όλα αυτά. Ενέργεια, ύλη και πληροφορία. Έτσι. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτά. Είναι κάτι άλλο? Θα σας πω εγώ, είναι οτιδήποτε υπάρχει είναι στο σύμπαν. Στο σύμπαν, με την έννοια κεφαλαίο σίγμα. Έτσι. Υπάρχει κάτι που δεν είναι στο σύμπαν? Όχι. Ό,τι υπάρχει είναι στο σύμπαν. Τώρα σχετικά με την όραση. Να γυρίσουμε στην όραση. Θα σας θέσω εγώ το ερώτημα. Το βράδυ όταν κοιμάστε και έχετε όνειρο, είναι κλειστά τα μάτια, δεν είναι? Mm-hmm. Στην ουσία, είμαστε τυφλοί το βράδυ. Έτσι, είμαστε τυφλοί. Δεν έχουμε κλειστά μάτια. Δεν βλέπουμε. Αλλά βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Ποιος είναι αυτός που βλέπει και ποια είναι τα αντικείμενα που βλέπει, εφόσον τα μάτια είναι κλειστά? Δεν υπάρχει, δεν έχουν αντικειμάνσεις του φωτός να πέφτουν στον οφθαλμό, ας πούμε, στο μάτι για... Άρα, υπάρχει μια άλλη διεργασία στον εγκέφαλο. Υπάρχει μια άλλη διάσταση, ας το πούμε. Οπωσδήποτε άλλη διεργασία στον εγκέφαλο, αλλά υπάρχει μια άλλη διάσταση, την οποία θα την πούμε η διάσταση των ονείρων. Αν δεν υπάρχουν τα όνειρα και δεν είμαστε ξύπνοι, θα είναι η διάσταση του βαθύ ύπνου, που δεν βλέπουμε όνειρα, αλλά σηκωνόμαστε πρωί και λέμε «Α, κύριε Γιώργο, κοιμήθηκα πολύ ωραία βαθιά και δεν θυμόμαστε τίποτα». Αλλά είχαμε την αίσθηση ότι κοιμηθήκαμε βαθιά και ωραία. Για να φτάνουμε στο σημείο, δεν υπάρχει τίποτα, και αν υπάρχει δεν μπορούμε να το ξέρουμε, όπως το λέμε στο βιβλίο, χωρίς την εμπειρία. Η εμπειρία είναι αυτή που φέρνει την πραγματικότητα. Σύμπαν λοιπόν για τον παρατηρητή χωρίς την εμπειρία υπάρχει? Και να υπήρχε, πώς θα μπορούσαμε να το αποδείξουμε ή πώς θα μπορούσαμε να το αισθανθούμε? Αν βγάλουμε την εμπειρία, πώς θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε ή να διασταθούμε ή να πάρουμε τέλος πάντων οποιαδήποτε mm-hmm. πληροφορίες μας έρχονται? Σκεφτείτε το ότι υπάρχει κάτι, οποιοδήποτε πράγμα, που να μην βασίζεται στην εμπειρία. Τι υπάρχει που να μην βασίζεται στην εμπειρία? Οπότε, για να πάω και στην πρώτη διακοπή, είδατε πόσο γρήγορα τρέχει ο χρόνος μαζί σας. Για να σας ξαναπαγιδεύσω. Απόψε θα έχω παγίδες για να ξεδιπλώνετε τη σκέψη σας. Αν θεωρητικά, επανέρχομαι, δεν υπάρχει παρατηρητής, ο άνθρωπος, θεωρητικά θα μπορούσε να πει... Δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι ο άνθρωπος είναι, ότι ο παρατηρητής είναι μόνο ο άνθρωπος. Όχι. Ό,τι ορίζουμε ως παρατηρητή, υπάρχει σύμπαν? Γιατί με βάση αυτά που μας έχετε πει εσείς οι επιστήμονες, υπάρχουν κάποιοι φυσικοί κανόνες, όροι, νόμοι, πέστε το όπως θέλετε εσείς, ορίστε το. Με βάση αυτούς υπάρχει σύμπαν. Ποιος έφτιαξε αυτούς τους νόμους, τους κανόνες? Ο άνθρωπος, ο παρατηρητής δηλαδή. Ναι. Έστω. Υπήρχαν αυτοί, η κλασική φυσική λέει, αυτοί υπήρχαν ανέκαθεν. Δεν είχαν κάνει τίποτα με τον παρατηρητή. Ο παρατηρητής έρχεται μετά από 1 δισεκατομμύριο χρόνια, με την εξέλιξη, με το περίπλοκο συνοθήλαμα, σύστημα τέλος πάντων που λέγεται εγκέφαλος, και φτιάχνει τη νόηση, έτσι. Mm-hmm. Και μετά από 1 δισεκατομμύριο χρόνια εξέλιξης, η γη είναι βέβαια 4,5 δισεκατομμύρια, αλλά και φαίνεται τώρα, αρχίζουμε να ξέρουμε ότι η ζωή ήρθε πολύ πιο γρήγορα από 3 δισεκατομμύρια χρόνια ή 4 δισεκατομμύρια χρόνια μετά από την που έγινε η γη. Και έρχεται ο άνθρωπος, ο μοντέρνος άνθρωπος, αυτό που λέμε Homo sapiens sapiens, ο οποίος είναι 150.000 χρόνια μόνο. Από τα 4,5 δισεκατομμύρια έστω 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι πάει. Λοιπόν, το ερώτημα τίθεται, ποιος είναι παρατηρητής? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ποιος είναι παρατηρητής? Τι είναι η παρατήρηση? Και η κβαντομηχανική λέει ορισμένα πράγματα. Η παρατήρηση προϋποθέτει ότι υπάρχει νοήμων παρατηρητής, ή μπορεί να το κάνει μια κάμερα, μπορεί να το κάνει μια μηχανή, να το κάνει μια ταινία. Κάνει ταινία, μπορεί να κάνει μια παρατήρηση, ένα αυτόματο
τηλέφωνο να παίρνει, να το συμβάζει, ας πούμε, και να παίρνει μόνο του. Θα πει κανείς ότι αυτά γίνονται, άρα γιατί χρειάζεται στον παρατηρητή. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί ποτέ να δοθεί. Δεν μπορεί ποτέ να δοθεί, άμα το σκεφτείτε. Ακούγεται, όπως λένε, ακούγεται ο ήχος στο δάσος όταν πέφτει ένα δέντρο και δεν υπάρχει κανένας να το ακούσει. Πώς θα το ξέρουμε αυτό? Το κρατώ. Πάμε στην πρώτη σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στο στούντιο, αντιθέσεις και κοντά μας είναι βεβαίως ο κύριος Καφάτος. Λοιπόν, έχουν αρχίσει να έρχονται ερωτήματα. Τι είναι για σας αυτό που λέμε? Ας ξεκινήσω από αυτό και θα μας πάτε εσείς σιγά σιγά όπως θέλετε να μας πάτε με την κβαντομηχανική. Τι είναι αυτό που λέμε ο εαυτός μας? Είναι, ας πούμε, το προϊόν μιας εξέλιξης που μπορεί να μελετηθεί με βάση τους νόμους της φυσικής, ή είναι κάτι παραπάνω? Και αν είναι κάτι παραπάνω, πώς το ορίζετε? Και μπορείτε να το ορίσετε ως ένας επιστήμονας κβαντομηχανικής? Έχει ορισμό? Και θα πρόσθετα, μπορεί να το ορίσουμε χωρίς την εμπειρία? Πώς θα το ορίσουμε? Τι θα... Τι κάνουμε? Πώς προχωράμε στο επόμενο βήμα? Ας πούμε ότι αυτός είναι η πραγματικότητα, η δικιά μας. Δεν λέω η γενική πραγματικότητα, η δικιά μας, ο εαυτός. Από τι αποτελείται? Είναι φυσική κατάσταση? Είναι νοητικό? Από τι αποτελείται? Είπατε προηγουμένως για το ερώτημα πώς ένας φυσικός μπαίνει στα... Τέλος πάντων, ναι, χωράφια. Ναι. Θα περίμενε κανείς να φέρετε εξισώσεις εδώ και να αρχίσετε να μας μιλάτε με βάση αυτές. Να μας λέτε ύλη, ενέργεια, βαρύτητα, αλλά... Τα οποία τα λέμε στο βιβλίο. Μάλιστα, αλλά δεν λέτε μόνο αυτά. Λέμε την εμπειρία. Διότι χωρίς την εμπειρία όλα αυτά τι είναι τελικά? Είπατε προηγουμένως στην αρχή ότι τι μπαίνουμε, τι μπαίνει ένας φυσικός τέλος πάντων, ειδικά ας πούμε στα νόμαλα ρήματα ή στα χωράφια τέλος πάντων της μεταφυσικής. Εγώ θα άλλαζα τη λέξη, θα έλεγα της φιλοσοφίας. Αλλά και η μεταφυσική δεν είναι κακιά λέξη. Είναι μετά τη φυσική. Είναι αυτό, όπως βέβαια, όταν το πούμε αυτό, θυμόμαστε τον Αριστοτέλη. Είναι μετά τη φυσική. Υπάρχει κάτι μετά τη φυσική? Οπωσδήποτε ο νους ή το νοητικό πεδίο, όπως το καταλαβαίναμε, είναι πέρα της φυσικής. Δεν είναι πέρα της φύσης, είναι πέρα της φυσικής. Οπότε πρέπει να δώσουμε ορισμό, έτσι. Ποια είναι η φυσική? Θα πρέπει να μπούμε να πούμε ποια είναι η στερεά κατάσταση κλπ. Υγρή κατάσταση κλπ. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω και το δίνω την έμφαση, είναι εξαρτήση της εμπειρίας. Υπάρχει τίποτα που να μην εξαρτάται με την εμπειρία? Μπορούμε καν να φανταστούμε κάτι που να μην υπάρχει και η σκέψη και η αναπνοή και η όραση και τα συναισθήματα? Είναι όλα εμπειρίες. Άρα μου λέτε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη και ενέργεια, είναι και κάτι άλλο. Οπωσδήποτε. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, ορισμένοι, όπως αν θυμάμαι καλά ο Χάιζενμπεργκ, ναι, έλεγε την ελεύθερη βούληση των ηλεκτρονίων. Ναι. Ναι. Αλλά η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου είναι κάτι διαφορετικό. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Συμφωνώ, οπωσδήποτε. Η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου δεν είναι ίδια με την ελεύθερη βούληση, και αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μιας γάτας. Ναι. Αλλά είναι και βούλης και βούλης. Ο άνθρωπος, όχι επειδή είμαστε άνθρωποι, για να περιευτολογούμαστε, μοιάζει να είμαστε κάπως διαφορετικοί. Με την έννοια ότι πρώτα-πρώτα γράφουμε εξισώσεις. Από ό,τι μπορούμε να δούμε, τα υπόλοιπα ζώα δεν γράφουν εξισώσεις. Έτσι. Καταλαβαίνω εξισώσεις? Μάλλον όχι. Γιατί αν καταλαβαίνω, θα τις γράφουν κιόλας. Δηλαδή πάμε, αναγόμαστε, στο θέμα των μαθηματικών. Ποια είναι η γλώσσα της φύσης? Απόψε μιλάμε την ελληνική γλώσσα. Το βιβλίο αυτό είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά από τα αγγλικά, άρα υπάρχει και αγγλική γλώσσα.
Υπάρχουν και άλλες πολλές γλώσσες κλπ. Δεν ξέρω πόσες γλώσσες είναι στο πλανήτη Γη. Πολλές, όπως είπατε. 180, νομίζω, 185 κράτη κλπ. Γλώσσες οπωσδήποτε παραπάνω, διότι πολλά κράτη έχουν πάνω από μία γλώσσα το καθένα. Αλλά η βασική γλώσσα της επιστήμης είναι τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά είναι. Τα οποία πάνε σε ένα επίπεδο ανώτερο, δεν το λέω με την έννοια του καλού ή του κακού, του πιο αφηρημένου, έτσι, αφηρημένου πεδίου, το οποίο δεν έχει να κάνει με πράγματα που τα βλέπεις άμεσα με τις αισθήσεις, με τις πέντε αισθήσεις. Μάλιστα. Υπάρχει και έκτη βέβαια. Υπάρχει και η έκτη. Για πάμε τώρα σιγά σιγά. Προήλθαμε από τα άστρα. Βέβαια. Ναι. Αυτό ακούγεται όμως, θα σας πει κάποιος, πολύ γενικό, πολύ θολό. Θα το κάνουμε συγκεκριμένο. Δηλαδή, θα το κάνετε λίγα πιο συγκεκριμένο. Θα το κάνουμε συγκεκριμένο. Γιατί το προήλθαμε από τα άστρα, ναι. Ο άλλος μπορεί να πει, α, δηλαδή ο Μινάς Καφάτος μας λέει ότι ήρθε ένας δίσκος, άφησε εδώ ό,τι άφησε και εξελιχθήκαμε. Αυτό εννοείται όταν λέτε όχι. Προήλθαμε από τα άστρα. Το λέω πολύ πιο βασικά. Λέω τα στοιχεία του σώματός μας, τα φυσικά στοιχεία, προήλθαν τα άστρα. Όλα σχεδόν, εκτός από το υδρογόνο και το ήλιο και τα 3-4 ελαφρότερα στοιχεία. Τα υπόλοιπα στοιχεία, άνθραξ, άζωτο, οξυγόνο, πυρίτιο κλπ. Κλπ. Σίδηρος, γίνανε μέσα στα εσωτερικά αστέρα, οι οποίοι λέγονται υπερκενοφανείς, supernova, οι οποίοι εξεράγησαν στο παρελθόν και έστελναν με τρομερές εκρήξεις αυτά τα στοιχεία στο διάστημα, από τα οποία αργότερα γίνανε καινούργια ηλιακά συστήματα, από τα οποία τελικά ένα από αυτά τα συστήματα λέγεται ήλιος, κάπου 2/3 απόσταση από το κέντρο της γαλαξίας, και είναι ένας πλανήτης από τους 9, ας πούμε, γιατί υπάρχει μια διαφωνία πόσοι πλανητές είναι, ο οποίος ονομάζεται Γη. Τυχάνει να είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο. Και εκεί, αυτή τη στιγμή, ζουν γύρω στα 7,5 δισεκατομμύρια όντα που λέγονται Homo sapiens sapiens, και πολύ μεγαλύτερος αριθμός άλλων όντων, που είναι τα αδέρφια μας πάνω στη Γη, από τα έντομα, από τα άλλα ζώα. Άρα, υπ' αυτή την έννοια λέτε ότι προερχόμαστε από, ναι, τα άστρα. Ναι. Για να το αποσαφηνίσουμε. Πολύ, πολύ απλό. Πολύ απλό. Τι είναι πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι φυσική? Η πραγματικότητα περιλαμβάνει και τη φυσική. Εγώ δεν αρνούμαι τη φυσική. Απλώς λέω ότι δεν είναι μόνο η φυσική. Αν δεν είναι μόνο φυσική, δηλαδή ύλη και ενέργεια, τι άλλο είναι? Όπως είπαμε προηγουμένως, πληροφορία. Πληροφορία. Έτσι. Και εμπειρία. Η εμπειρία είναι ακόμα πιο βασική. Η εμπειρία, από την εμπειρία βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Και να σας πω, και ο χώρος και ο χρόνος. Και ο χώρος και ο χρόνος βγαίνουν. Να το πούμε πιο συγκεκριμένα, γιατί πολλές φορές γινόμαστε αφηρημένοι και λέμε ο χώρος και ο χρόνος και μιλάμε ίσως για να ακουστούμε και ό,τι. Ναι. Είμαστε... Και γίνεται και λίγο θολό, έχετε δίκιο. Ναι. Χώρο-χρόνος. Τι σημαίνει χώρο-χρόνος? Είναι συγκεκριμένη έννοια. Λοιπόν, να πάρουμε το χώρο. Έτσι. Είναι ο κύριος Σαχίνης και ο κύριος Καφάτος. Είναι... Κάθονται σε ένα τραπέζι και μιλάνε. Υπάρχει μια απόσταση μεταξύ τους. Έτσι. Εάν αυτή η απόσταση δεν υπήρχε, ο κύριος Καφάτος και ο κύριος Σαχίνης θα ήταν ο ένας πάνω στον άλλο. Έτσι. Θα ήταν ένα σύννεφο, ας το πούμε. Δεν θα υπήρχε διαφοροποίηση μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου. Για μένα εσείς είστε το αντικείμενο, οπωσδήποτε για σας εγώ είμαι το αντικείμενο. Υποκείμενο, αντικείμενο και το αντίστροφο. Άρα εκεί υπάρχει η βασική έννοια, η βασική αρχή
που έχει να κάνει με την εμπειρία. Διότι όλες οι εμπειρίες ξεκινούν από αυτό. Οποιαδήποτε εμπειρία μπορούμε να φανταστούμε, θα πρέπει να πούμε κάτι για τα μαθηματικά, διότι δεν είναι τόσο σαφές αυτό που λέω. Θέλει λίγο παραπάνω σκέψη. Αλλά όλες οι εμπειρίες βασίζονται σε διαφοροποίηση μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου. Έτσι δεν είναι? Και τα μαθηματικά. Όταν γράφεις μια εξίσωση, όταν βάζεις ορισμένους αριθμούς, μετριούνται, έτσι. Διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση έχει να κάνει με την εμπειρία. Και ο χρόνος? Είπαμε για τον χώρο. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τον χρόνο. Ο χρόνος είναι λίγο πιο περίπλοκος. Και είναι και... γελάω, με βλέπετε να χαμογελάω, διότι είναι κάτι που μας καίει εμάς τους ανθρώπους. Τρέχουμε τον χρόνο, τον κυνηγάμε ή μας κυνηγάει, δεν ξέρω ποιο κυνηγάει ποιον, και δεν πάμε πουθενά. Δεν τον φτάνουμε, δεν μας φτάνει. Και κάποια μέρα πέφτουμε κάτω και μας τρώει η γη. Αυτός είναι ο χρόνος. Ο χρόνος, ο χώρος είναι κάτι πιο περιφέρει μέσα, φέρνει πολλά πράγματα ο χώρος. Ο χρόνος έχει να κάνει, νομίζω εγώ πιστεύω δηλαδή, και δεν είναι μόνο εγώ που το πιστεύω, ότι έχει να κάνει περισσότερο με την υποκειμενικότητα. Υποκειμενικότητα. Με ένα κάποιο, αυτό που λέμε το ρολόι. Τι είναι το ρολόι? Είναι κάτι που κρατάει και είναι μια σύμβαση, μια περιοδικότητα. Μάλιστα. Και είναι μια σύμβαση κοινά αποδεκτής κοινωνίας. Αυτό είναι στην ουσία. Σωστά. Ναι. Βασίζεται σε συγκεκριμένη περίπτωση, στον πλανήτη Γη που περιστρέφεται γύρω από ένα άστρο που λέγεται ήλιος κλπ. Εμείς βέβαια τα έχουμε ονομάσει. Βασίζεται σε αυτό το πλανητικό σύστημα. Αν είμαστε μέσα, που όχι εμείς, αλλά υπάρχουν πολλά όντα που είναι στα βάθη της θάλασσας, που δεν έχουν δει ποτέ τον ήλιο, δεν έχουν δει ποτέ τη σελήνη, δεν έχουν δει ποτέ τα άστρα, διότι ο χρόνος βασίζεται σε αυτά. Είναι βασικά ο χρόνος, είναι βγαίνει από την αστρονομία. Πώς θα είχαμε την έννοια του χρόνου και πώς θα είχαμε την έννοια της αλλαγής? Η αλλαγή είναι αυτό που φέρνει το νου να αρχίσει τώρα να κάνει, λέει, εγώ αλλάζω. Ο χώρος δεν μοιάζει να αλλάζει, είναι ένα απέραντο, έτσι, κενό, αλλά ο χρόνος μας κάνει να λέμε, α, εγώ αλλάζω, κοιτάζω, ας πούμε, σήμερα μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, που την είχα βάλει πριν από 20 χρόνια. Μα αυτός που βλέπω δεν είναι αυτός που είναι εγώ σήμερα, αλλά ξέρω ότι αυτός, κατά κάποιο τρόπο, τον λέγανε και τότε ο Μινάς Καφάτος. Μπορεί να άλλαξα το όνομά μου αργότερα, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αλλά ήταν, τέλος πάντων, αυτή η πραγματικότητα. Ήταν αυτή η συνειδητότητα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει τη συνειδητότητα να κρατιέται μετά από τόσα χρόνια, όσα και είναι αυτά τα χρόνια, ίσα τα δευτερόλεπτα, και να έχουμε πάντοτε την εντύπωση ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι, όταν τα ίδια μας τα κύτταρα έχουν αλλάξει. Δηλαδή ο υπολογιστής, μια και λέμε για υπολογιστές, ο υπολογιστής ο ίδιος έχει αλλάξει. Ριζικά. Οι κανονικοί υπολογιστές δεν αλλάζουν. Άρα λέτε ότι εδώ επισέρχεται ένας ακόμη παράγοντας. Η πραγματικότητα είναι εξωτερική, και θέλω να σας το διατυπώσω. Είναι εξωτερική ως προς το τι? Δηλαδή, επειδή διάβασα στο βιβλίο σας, είναι το έξω ορισμένο και τι είναι το μέσα? Εάν το έξω είναι έξω από τους ανθρώπους, έτσι όπως καταλαβαίνουμε όλοι οι απλοί άνθρωποι, ως παρατηρητές φυσικά, ναι, και δεν είναι εξωτερική, μια και εμείς είμαστε μέρος της πραγματικότητας, ναι, τι γίνεται? Δηλαδή, για ξανά. Προσπαθώ να καταλάβω. Η πραγματικότητα είναι εξωτερική? Πρώτο ζήτημα. Και αν είναι εξωτερική, ως προς το τι? Ως προς το έξω ή προς το μέσα είναι εξωτερική? Τα ερωτήματα που θέτεται όλα καταλήγουν στο ερώτημα της, ή στο πρώτο νόμο της συμπληρωματικότητας. Όταν λέτε είναι εξωτερική, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάτι άλλο που είναι το εσωτερικό. Όταν λέτε είναι εξωτερική, το άλλο ερώτημα είναι, είναι εσωτερική? Υπάρχουν οι δύο πόλοι. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω από ναι, είναι, αλλά δεν είναι μόνο.
Εκεί πέφτουμε στη φάκα. Ναι. Εκεί, λέω αυτό, η αράχνη πιάνεται στο δίχτυ της. Οι πραγματικές αράχνες δεν πιάνονται ποτέ στο δίχτυ της. Οι αράχνες πιάνουν τις μύγες, δεν πιάνονται οι ίδιες. Ο άνθρωπος έχει το καταπληκτικό, την καταπληκτική ιδιότητα να πιάνεται από το νου του. Να πιάνεται ο ίδιος. Να γίνεται σκλάβος του νου του. Ενώ οι αράχνες, μια χαρά. Το δίχτυ το κάνουν για να πιάνουμε, όπως κάνουμε και εμείς το δίχτυ, για να πιάνουμε τα ψάρια. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, είναι μόνο εξωτερική? Είναι μόνο εσωτερική? Η απάντηση που δίνει η εκμετομηχανική είναι και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Και το ναι και το όχι είναι ο πρώτος νόμος που είναι η συμπληρωματικότητα. Ο δεύτερος νόμος, να του πούμε τους τρεις νόμους. Ναι, ναι, βεβαίως. Ο δεύτερος νόμος, και το λέμε εδώ στο βιβλίο περισσότερο, ο δεύτερος νόμος είναι η αναδρομή. Ή πολλές φορές τη λέμε η παγκοσμιότητα. Αναδρομή. Δηλαδή, αναδρομή υπάρχει στα μαθηματικά, αν δεν κάνω. Ναι, βέβαια. Ναι. Ας το πούμε παγκοσμιότητα. Δηλαδή αυτό που βλέπεις εδώ υπάρχει κάπου αλλού. Ήτανε ο νόμος του φιλοσόφου Ερμή, αν υπήρξε ποτέ κάποιος φιλόσοφος που λεγόταν Ερμής. Βέβαια υπήρχε και μια θεότητα των αρχαίων Ελλήνων που λεγόταν Ερμής. Αλλά φαίνεται μπορεί να ήταν φιλόσοφος. Υπαρκτό δηλαδή πρόσωπο. Αυτός είναι ο δεύτερος νόμος της αναδρομής. Αν δεν υπήρχε ο νόμος της αναδρομής, δεν θα μπορούσαμε πρώτα-πρώτα να καταλάβουμε ένα τον άλλο. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Δηλαδή, εγώ να έμπαινα μέσα, ναι, και έβλεπα τον κύριο Σαχίνη και δεν είχα καμία από τον τρόπο που εσείς επικοινωνείτε με τους γύρω σας. Δεν είχατε ούτε ακοή, ούτε όσφρηση, γεύση, οτιδήποτε. Και μπαίνω εγώ μέσα, δεν μπορούσα καν να μιλήσετε. Ή εγώ δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Πάει και στις δύο πλευρές. Δηλαδή, εξαρτώμαστε ότι υπάρχουν οι αισθήσεις. Το είπαμε και προηγουμένως. Οι αισθήσεις μας κάνουν να λέμε, α, αυτό το έχω ξαναδεί. Για κάτσε, το έχω ξαναδεί. Το φαίνεται την ανάμνηση. Α, το θυμάμαι. Τι σημαίνει θυμάμαι? Βλέπω αυτό και βλέπω κάτι άλλο. Και λέω, α, αυτά τα δύο. Τώρα εδώ που το κάνω βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό πάει έτσι, αυτό πάει έτσι. Είναι το αριστερό και το δεξιό, ας πούμε, αυτά. Λοιπόν, αυτός είναι ο δεύτερος νόμος της αναδρομής, ο οποίος κάνει την επιστήμη να είναι ένα δυνατό φαινόμενο, να είναι δυνατή. Αν δεν υπήρχε αναδρομή, αν δεν υπήρχαν αυτές, ο τρόπος, τέλος πάντων... Όταν λέτε νόμος, δεν το λέτε βέβαια με την κλασική έννοια της φυσικής. Όχι. Έτσι, για να μην έχω παρερμηνίες από όσους σας ακούνε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι μετρήσιμο. Καλό το ερώτημα. Ναι. Είναι αυτούς τους νόμους, τους λέμε οι νόμοι πίσω από τους νόμους. Είναι οι βασικοί νόμοι. Και ο τρίτος? Ο τρίτος είναι διαδραστικότητα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς. Ταπείνομαι μαζί ή μιλάμε μαζί, γελάμε μαζί. Πάλι όμως βλέπετε το υποκείμενο, το αντικείμενο. Το υποκείμενο, το αντικείμενο υπάρχει στον πρώτο νόμο, στη συμπληρωματικότητα. Καταλήγω με κύριο Γιώργο ότι αυτοί οι τρεις νόμοι βασικά είναι ένας νόμος. Η τριάδα είναι ένα. Ενότητα. Ένας. Αυτό αγγίζει τα όρια, θα σας έλεγε κανείς, μεταφυσικής. Πάει στα όρια της θρησκείας, για παράδειγμα. Τριαδικότητα με ενότητα του ενός. Και αναρωτιέμαι, μήπως η φυσική κβαντομηχανική αμπελοφιλοσοφείτε, δηλαδή μας στάνετε στο όριο. Όλοι καταλάβατε πώς το εννοώ όμως. Προς Θεού δεν είναι. Όχι, όχι. Όλοι πραγματικά. Πώς ξέρουμε την πραγματικότητα? Με το να μην την ξέρουμε, αμπελοφιλοσοφούμε. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Ξανά στις αντιθέσεις, είσαι το σύμπαν, η ελληνική έκδοση του βιβλίου του Μινά Καφάτου και του Ντίπακ Τσόπρα, και έχουμε μιλήσει για τους φυσικούς νόμους, όχι για τους νόμους φυσικής, για να μην μπερδευτούμε. Είπατε λοιπόν τρία αξιώματα: συμπληρωματικότητα, αναδρομή ή παγκοσμιότητα και διαδραστικότητα. Αν αυτοί είναι οι φυσικοί νόμοι, ποιες είναι οι βασικές, να το πούμε έτσι, δυνάμεις?
βασικές δυνάμεις τίνος, τίνος πράγματος. Οπωσδήποτε βασικές δυνάμεις της πραγματικότητας. Ή, όπως λέμε, η πραγματικότητα είναι η απεριόριστη συνειδητότητα. Δηλαδή, η συνειδητότητα που δεν έχει όρια. Δεν έχει τέλος, δεν έχει αρχή, δεν έχει όρια. Μιλάμε για αυτές τις δυνάμεις. Mm-hmm. Τις απεριόριστες συνειδητότητες. Αυτές, βέβαια, οι τρεις δυνάμεις, οι οποίες είναι η θέληση, η γνώση και η πράξη, είναι και οι βασικές δυνάμεις του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν είναι των φυτών. Αλλά οπωσδήποτε των ανώτερων μορφών ζωής είναι, νομίζω. Δηλαδή, ας το πάρουμε αντιστρόφως, ανάλογα. Δηλαδή, ας ζήσουμε από την πράξη και όχι από τη θέληση. Για να κάνω κάτι, πρέπει να έχω κάποια γνώση. Παραδείγματος χάρη, για να οδηγήσω ένα αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχω τη γνώση να οδηγώ αυτοκίνητο. Άμα δεν έχω τη γνώση να οδηγώ αυτοκίνητο και πω στο αυτοκίνητο, θα φάω τα μούτρα μου. Έτσι. Άρα η πράξη προϋποθέτει ότι υπάρχει η γνώση. Η γνώση προϋποθέτει ότι υπάρχει κάποια θέληση. Δηλαδή εγώ μια απόφαση. Πήρα απόφαση σήμερα να οδηγήσω. Κάτι που λέγεται αυτοκίνητο. Θα μπορούσα να μην αποφασίσω αυτό. Θα μπορούσα να αποφασίσω να μείνω στο κρεβάτι μου, να κοιμηθώ όλη την ημέρα. Δεν θέλω να οδηγήσω, ρε φίλε. Άρα, αυτές οι τρεις βασικές δυνάμεις, ναι, της παγκοσμιότητας κάνουν τις εμπειρίες. Όλες οι εμπειρίες γίνονται από αυτές τις τρεις. Πάντως, βλέπω ότι και στο βιβλίο και σε αυτό που αναπτύσσεται η εμπειρία είναι το βασικό. Το πιο βασικό. Κλειδί εργαλείο, να το πω έτσι. Η εμπειρία είναι ο μεγάλος ελέφαντας που λένε, ναι, στο δωμάτιο που κάνουμε το να βλέπουμε. Λέμε τα ελέφαντας, ποιο ελέφαντα μιλάμε εδώ πέρα. Αυτές οι τρεις βασικές δυνάμεις είναι παντού. Και αν πραγματικά υπάρχει μια απεριόριστη συνειδητότητα πέρα από τον άνθρωπο, γιατί όταν λέμε είσαι το σύμπαν και λέμε ανακάλυψε το συμπαντικό σου εαυτό και γιατί είναι σημαντικό να το κάνεις, μοιάζει να απευθυνόμαστε στον άνθρωπο, μοιάζει να, ο άνθρωπος να μιλάει για τον άνθρωπο. Αλλά μιλάει πολύ πιο γενικά για τον άνθρωπο ή από τον άνθρωπο. Μιλάμε για τη βίωση την ίδια, την ύπαρξη. Ύπαρξη. Λοιπόν, εφόσον είπαμε την έννοια της ύπαρξης, ποιος είμαι, το ερώτημα, ποιος είμαι, τι είναι αυτό εγώ, τι είναι ο ανθρώπινος νους. Όλα αυτά βασίζονται στην ύπαρξη. Η ύπαρξη είναι η βάση. Χωρίς ύπαρξη τίποτα δεν εννοείται. Προσθέτουμε ότι χωρίς την εμπειρία η ύπαρξη είναι ένα κενό χωρίς να πηγαίνει πουθενά, χωρίς να αλλάζει καθόλου. Δεν μπορείς να το καταλάβεις, δεν μπορεί το ίδιο να καταλάβει. Είναι η εμπειρία που βάζει σε κίνηση το σύμπαν. Να το πούμε χοντρά-χοντρά. Το προωθεί, το κάνει να ενεργοποιείται και να προχωράει. Η εμπειρία. Αν δεν υπήρχε εμπειρία, δεν θα κινούταν το σύμπαν. Αν δεν υπήρχε εμπειρία, δεν θα υπήρχε κινητικότητα. Ναι, σαφέστατα, δεν θα γινόταν. Διότι, είπαμε, βασίζεται στους τρεις νόμους. Αν δεν υπήρχε εμπειρία, και επαναλαμβάνω, η εμπειρία έχει να κάνει με τον τρόπο. Ο τρόπος, η εμπειρία είναι ο τρόπος που η απεριόριστη συνειδητότητα φτιάχνει εντός εισαγωγικών το σύμπαν. Ή φτιάχνεται. Διότι δεν είναι εξωτερικό. Δεν είναι ότι ο δημιουργός είναι απ' έξω. Δεν υπάρχει απ' έξω ο δημιουργός, λοιπόν. Υπάρχει απ' έξω και υπάρχει από μέσα. Ήθελα να σας το πω προηγουμένως, γιατί πάλι πάει καταλήγει στην πνευματικότητα. Υπάρχει ένα περίφημο θεώρημα του Jordan, λέγεται, είναι το τοπολογία. Τοπολογία, μαθηματικά. Είναι μια από τις πιο αφηρημένες μορφές των μαθηματικών. Που αποδεικνύεις ότι υπάρχει το έξω και το μέσα. Μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει το έξω και το μέσα. Και τα δύο.
Αν υπάρχει το αξιοριστό μέσα, σημαίνει ότι υπάρχει ένα όριο. Έτσι. Το σύνορο. Τώρα, σήμερα στον 21ο αιώνα, μιλάμε για σύνορα, μιλάμε να κλείσουμε τα σύνορα, να μην ανοίξουμε τα σύνορα. Αν δεν υπήρχαν σύνορα, οι δύο αυτές πλευρές, όψεις της συμπληρωματικότητας, θα ήταν ένα. Άρα, το ένα κρύβεται πάντοτε εκεί και κρύβεται διότι υπάρχουν τα σύνορα, υπάρχουν τα όρια. Η συμπληρωματικότητα τελικά πάβει να υπάρχει όταν πάβουν να υπάρχουν τα όρια, τα σύνορα. Ερώτηση. Πώς λοιπόν όλοι μαζί είμαστε και το σύμπαν και δημιουργεί σύμπαντος. Πώς γίνεται? Διότι ο δημιουργός δεν είναι έξω από το σύμπαν. Είπαμε ότι δεν υπάρχει φαινόμενο που να είναι μόνο του χωρίς αυτόν που λαμβάνει μέρος στο φαινόμενο. Δηλαδή τον παρατηρητή, τον εαυτό, ας το πούμε έτσι. Και όταν λέμε αυτό δεν εννοούμε το μικρό εαυτό. Όταν λέμε το εγώ δεν εννοούμε αναγκαστικά το μικρό εγώ. Την έννοια της ύπαρξης, αυτό εννοούμε. Mm-hmm. Την έννοια της ύπαρξης. Δεν μου λέτε, ο εγκέφαλος δημιουργεί το νου? Ή ο νους τον εγκέφαλο? Στο βιβλίο λέμε και τα δύο. Και πάλι δεν πάμε να ξεφύγουμε, δεν πάμε να χλιστρίξουμε. Όταν λέτε και τα δύο όμως, ελάτε τώρα στη θέση του απλού ανθρώπου. Συμπληρωματικότητα. Συμπληρωματικότητα. Πάντοτε λέμε συμπληρωματικότητα. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου έχει φτιαχτεί να είναι το ένα ημισφαίριο, το δεξιό ημισφαίριο και το αριστερό ημισφαίριο. Έχει να κάνει με τον τρόπο που αυτό που λέμε ο φυσικός εγκέφαλος είναι φτιαχμένος. Άρα βλέπουμε ότι η συμπληρωματικότητα είναι γεννημένη από τον ίδιο τον τρόπο που έχει φτιαχτεί ο φυσικός εγκέφαλος. Τώρα, ποιος έκανε το αυγό, έκανε την κότα, η κότα το αυγό? Η απάντηση είναι και τα δύο. Η απάντηση είναι και τα δύο. Ναι, θα σας πει κάποιος, δεν υπήρξε ένα σημείο μηδέν εκκίνησης? Σε αυτό το σημείο μηδέν εκκίνησης υπάρχει απάντηση? Ο εγκέφαλος δημιούργησε το νου ή ο νους τον εγκέφαλο, με βάση την αλληλοσυμπλήρωση που λέτε? Από κάπου ξεκίνησε αυτό ή ξεκίνησε ταυτόχρονα και στα δύο? Πολύ σημαντικό το ερώτημά σας, διότι θέτεται το θέμα της αρχής. Δηλαδή κάτι που υπήρχε ή που δεν υπήρχε κάποτε και ξαφνικά άρχισε να υπάρχει. Αυτό που λέμε το αρχαίγωνο έγινε τώρα πραγματικότητα. Κάτι που δεν είχε ποτέ αρχή, τώρα έγινε πραγματικότητα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, μπορεί ο νους να βγει έξω από αυτό? Και οπωσδήποτε το λέμε από την αρχή. Ένα από τα πρώτα κεφάλαια, νομίζω το πρώτο κεφάλαιο είναι τι υπήρξε πριν από την αρχή του σύμπαντος. Πριν από το Big Bang, πριν από τη μεγάλη έκρηξη. Τι υπήρχε? Από τη στιγμή που κάνουμε αυτό το ερώτημα, σημαίνει ότι ο ανθρώπινος νους να το πούμε, μπορεί να κάνει την ερώτηση και να βγει έξω από το χρόνο. Βγαίνουμε έξω από το χρόνο. Τη στιγμή που κάνω το ερώτημα, έχω βγει από το χρόνο, έξω από το χρόνο. Όπως όταν το βράδυ δω στο όνειρο αντικείμενα με κλειστά τα μάτια, δηλαδή τα βλέπω ενώ είμαι τυφλός, εντός εισαγωγικών, σημαίνει ότι η όραση είναι πολύ πιο περίπλοκο φαινόμενο από το ότι ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω να έρχονται τα φωτόνια απ' έξω και κάνουν το δέντρο να φαίνεται στο. Άρα λέτε ότι έχει πολύ περισσότερη λειτουργικότητα από αυτή που φανταζόμαστε η όραση? Βέβαια. Και όλες οι αισθήσεις, όχι μόνο. Ναι, ναι. Όχι μόνο η όραση, βέβαια. Διότι, όπως ξέρουμε, πάλι ο λόγος της συμπληρωματικότητας, ο χώρος και ο χρόνος είναι συμπληρωματικά. Γιατί τότε είναι ο χώρος χρόνος. Εγώ θα σας έλεγα ότι εγώ αυτό. Δεν είναι το εγώ και το αυτό, είναι εγώ αυτό. Και τελικά το σύμπαν για το οποίο συζητάμε. Ναι. Από τι είναι φτιαγμένο? Από τίποτα και από όλα. Ναι. Ωραίο ακούγεται αυτό. Πολύ ωραίο ακούγεται. Να το πάρουμε. Αν το πω και εγώ θα πούνε πω τι είναι. Έχετε απάντηση? Από τίποτα και από όλα, πώς όμως? Αυτό βασίζεται στην κοσμογονική, σαφέστατα. Όταν λέμε από τίποτα, είναι διότι το κβαντικό κενό
δεν έχει μέσα τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει κάτι το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δυναμικά όμως έχει τα πάντα. Δυναμικά έχει τα πάντα. Αλλά δεν έχει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Άρα είναι κενό, αλλά είναι και πλήρες. Έχει πληρότητα. Ωραία. Μιας και το ποτήρι είναι ένα καλό παράδειγμα. Τι είναι αυτό όμως που κάνει τη συντριπτική πλειοψηφία, εκτός ελαχίστων αρρωστημένων κατά το κοινό λεγόμενο περιπτώσεων, να αποδέχεται ότι αυτό είναι ένα ποτήρι με νερό? Πώς γίνεται, αφού έχουμε διαφορετική κατανόηση, διαφορετική συνειδητότητα, διαφορετικό εγκέφαλο, διαφορετική λειτουργία, ναι, όλα διαφορετικά, να έχουμε ως κοινή κατάληξη όλοι να αποδεχόμαστε ότι αυτό είναι ένα γυάλινο ποτήρι με νερό? Έχουμε διαφορετικότητα που είπατε. Δηλαδή, όταν μου λέτε ότι υπάρχει και δεν υπάρχει, ναι, γιατί σταματάμε στο υπάρχει? Γιατί δεν συνεννοούμαστε όλοι και στο δεν υπάρχει, σας ρωτώ? Διότι αποδεχόμαστε όλοι ότι υπάρχει. Ναι. Όταν εσείς θα πείτε, μα δεν υπάρχει, δεν είναι αυτό που βλέπετε το σταθερό, θα πούμε, τι λέει τώρα, δεν μας τα λέει καλά. Διότι πάλι βασιζόμαστε στις αισθήσεις. Όταν λέμε δεν υπάρχει, τι σημαίνει αυτό? Να το αναλύσουμε λιγάκι. Τι σημαίνει δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει κάτι που μπορούν οι αισθήσεις μας να το δουν. Αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει. Δεν είναι βαθιά φιλοσοφία. Όταν λέμε δεν υπάρχει, α, δεν μπορώ να το δω με την όραση. Που σημαίνει ότι δεν μπορώ να το δω σε ένα ορισμένο μέρος του φάσματος, από τόσα άγκστρομ σε τόσα άγκστρομ, διότι το μάτι μου μόνο αυτά βλέπει. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Επαναλαμβάνω ότι τα μπλέκει ο πατέρ μας νους. Αυτός τα μπλέκει. Και κάνει το εγώ να μην καταλαβαίνει ποιο είναι το εγώ. Να μπλέκεται το εγώ. Να πέφτει στη φάκα της αράχνης, ας πούμε. Είπαμε, αυτή η αράχνη δεν υπάρχει, σε αυτό το σήμα τουλάχιστον. Να πέφτει στη φάκα της ίδιας της αράχνης και να πιάνει τη ίδια από το ίδιο της το δίχτυ. Αντί να πιάσει τα έντομα. Θα σας πει κάποιος όλα αυτά που περιγράφεται, ναι, και στο βιβλίο. Ναι. Αποδεικνύονται? Είναι μετρήσιμα? Διότι ένας επιστήμονας όπως εσείς, ναι, έχει εφαρμόσει σε όλη τη ζωή, στην επιστημονική, ναι, του, ναι, σαφές, καριέρα, την παρατήρηση, το πείραμα, την απόδειξη. Διαφορετικά, ο Μινάς Καφάτος, το ξέρει καλύτερα από μένα, στα κορυφαία πανεπιστήμια από τα οποία έχει περάσει δεν μπορούσε να σταθεί. Εδώ υπάρχει παρατήρηση, πείραμα, απόδειξη? Ή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό? Υπάρχουν οπωσδήποτε αυτά, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει θεωρία. Υπάρχει θεωρία. Χωρίς θεωρία μαζεύουμε δεδομένα. Τα δεδομένα σήμερα, ψηφιακά δεδομένα, γιατί τα περισσότερα, όλα σχεδόν είναι ψηφιακά δεδομένα, έτσι. Δεν υπάρχει πια τα αναλογικά, ξέρω, τέλος πάντων, δεδομένα. Όλα τα δεδομένα, λίγο πολύ, βασίζονται στο 0 και στο 1. Άσπρο μαύρο. Διαδικότητα πάλι. Στην πραγματικότητα. Όλα. Αν μπούμε όλα, 99% βασίζονται πάνω σε αυτό. Έτσι. Οι αισθήσεις βλέπουν το ένα σε σχέση με το άλλο. Όταν λέμε αυτό που λέτε δεν υπάρχει, είναι το συμπληρωματικό του υπάρχει. Το σκοτάδι είναι το συμπληρωματικό του φωτός. Αλλά το φως έχει πολύ μεγαλύτερη έννοια και δύναμη από το σκοτάδι. Έτσι. Για ποιο λόγο? Από τη στιγμή που υπάρχει το φως, δεν υπάρχει σκοτάδι. Έτσι. Άμα υπάρχει σκοτάδι, το φως που θα βγει, το ανατρέπει αμέσως. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, το φως έχει πιο δύναμη από το σκοτάδι. Με την έννοια ότι μας δημιουργεί και την εμπειρία. Αυτή είναι η βάση της εμπειρίας. Όταν λέμε φως, εννοούμε τη διάβια, ας το πούμε, τη διάβια του πνεύματος. Τη διάβια του νου να μπορεί να δει και να πει αυτό έτσι είναι, αυτό δεν είναι έτσι. Πείτε μου κάτι. Ναι. Ο μηχανισμός της ζωής, είπαμε, πώς πρωτοξεκίνησε η ζωή. Ο μηχανισμός της ζωής, εδώ. Από τη στιγμή που λέτε ο μηχανισμός ζωής, και το ξέρω, το λέμε και εμείς μέσα,
βάζουμε σαν προϋπόθεση ότι η ζωή είναι μια μηχανή. Θα μιλάμε μηχανισμός. Είναι μια μηχανή. Θα σας πω πάλι και είναι και δεν είναι. Ορισμένες λειτουργίες του σώματος είναι μηχανικές. Μηχανή. Ξέρω εγώ, τα σηκώνω, χημικές αντιδράσεις. Ναι, αλλά ναι. Το πιο απλό. Αντανακλαστικά, κινήσεις. Όταν σηκώνω εγώ το χέρι μου, έτσι. Η εντολή όμως φεύγει από τον εγκέφαλο. Πού φεύγει είναι άλλο θέμα τώρα. Πού φεύγει, πού είναι ο εγκέφαλος. Να το κάνουμε την ερώτηση εξής. Αν ανοίξουμε τον εγκέφαλο του ανθρώπου, θα βρούμε μέσα κάποιο ανθρωπάκι μέσα, ο οποίο κάθεται και κάνει έτσι. Δεν το έχουμε βρει ποτέ. Εσύ πήγαινε από εκεί, εσύ από εκεί, εσύ από εκεί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πού είναι επομένως ο νους. Λέμε ότι, μα εδώ είναι. Τι κάνουμε έτσι. Δεν έχουμε βρει τον τρόπο να φτάξουμε στο θέμα της εμπειρίας. Δεν ξέρουμε καν τη γλώσσα. Τη γλώσσα να χρησιμοποιήσουμε όταν έρθει την εμπειρία. Μπορούμε να πούμε την εμπειρία, μπορεί να περιγράψουμε την εμπειρία του κόκκινου, όταν δεν έχουμε δει ποτέ κόκκινο. Θα κάνουμε έτσι. Τι λέει αυτός. Κόκκινο. Καταλαβαίνω. Πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος απόψε. Υπενθυμίζω με φιλοξενούμενο τον κύριο Μινά Καφατό. Πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά ερωτήματα, δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα, αλλά με βάση αυτό που περιγράφετε, μας λέτε ότι ζούμε σε ένα σύμπαν ενσυνείδητο τελικά. Ζούμε σε ένα σύμπαν το οποίο είναι ζωντανό, ναι, και ενσυνείδητο. Το οποίο επηρεάζεται και από τη δική μας συνείδηση και συνειδητότητα, θα σας πει κάποιος, ή έτσι το λέτε για να το λέτε. Επηρεάζεται. Επηρεάζεται, διότι, όπως είπαμε, δεν υπάρχει φαινόμενο χωρίς τον παρατηρητή. Χωρίς να κατέβεται στη μέση ο παρατηρητής. Mm. Χωρίς την εμπειρία στην τελευταία ανάλυση. Χωρίς την εμπειρία. Λέει ένας τηλεθεατής. Ναι. Επειδή αναφερθήκατε με το αφήγημα «Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα» για τον εγκέφαλο και το νου. Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον εγκέφαλο. Να το βάλω κάπως διαφορετικά. Παρακαλώ. Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο εγώ. Που σημαίνει. Στον εγκέφαλο περισσότερο εμπιστοσύνη παρά ότι στο εγώ. Άλλος... το εγκέφαλο στην τελευταία ανάλυση. Έχει μια λειτουργία. Έχει μια λειτουργικότητα. Παίρνει μηνύματα κλπ. Τα πλάθη κλπ. Το εγώ τι κάνει. Να δούμε τι κάνει το εγώ. Λέει ένας τηλεθεατής. Ένας τραυματισμένος εγκέφαλος για τον οποιοδήποτε λόγο. Ναι. Ατύχημα, χτύπημα από κάποιον συνειδητά ως εγκληματική ενέργεια κτλ. Αλλοιώνει τη σχέση εγκεφάλου νου, νου εγκεφάλου. Πάει σε καινούριες σχέσεις, βέβαια, σαφέστατα. Πάει σε καινούριες σχέσεις. Ναι. Ακολουθώντας τους τρεις πάντα, τις τρεις νόμους. Άλλος τηλεθεατής. Αν η πραγματικότητα βιώνεται μέσω της εμπειρίας, όπως είπε ο κύριος Καφάτος, πώς γίνεται όλα τα βρέφη των φυλαστικών ειδών του ζωικού βασιλείου, συμπεριλαμβανομένου και του υπέρτατου, αστειεύεται εδώ, ανθρώπινου ζωικού είδους, όντας ακόμη τυφλά, κουφά και χωρίς την αίσθηση της όσθρησης, γνωρίζουν και αναζητούν τη θηλή της μαμάς για να θυλάσουν. Πώς γίνεται, λέει. Πάντως όμως θα πρέπει να έχουν την αφή, δεν θα πρέπει να έχουν την αφή. Γιατί αν είχαν την αφή, δεν θα βρίσκανε τίποτα. Τουλάχιστον έχουν την αφή. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει, ξεχάσαμε την έκτη αίσθηση. Δηλαδή? Τη θεωρητικότητα. Το να πιάνεις πράγματα που δεν είναι εκεί, εντός εισαγωγικών. Να πιάνεις. Η μήτρα μιλάει στο έμβριο και μπορεί να του διαμορφώνει την πρώτη μορφή συνείδησης νόησης. Πολλοί επιστήμονες λένε σήμερα ότι το έμβριο ακούει και ακόμη και από την πρώτη στιγμή στη φάση κοίησης μιας γυναίκας. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε. Αν ισχύει αυτό, μιλάει. Και το αντίστροφο. Και το αντίστροφο. Βέβαια. Λέει ότι υπάρχει, ναι, ναι, υποκείμενο αντικείμενο. Λέει άλλος τηλεθεατής. Πιστεύει ότι το γνωστό σε εμάς σύμπαν ο κύριος Καφάτος είναι προϊόν της θεωρίας της τυχαιότητας τελικά.
Εάν είναι το σύμπαν κβαντικό, βέβαια η τυχαιότητα έχει μεγάλη βαρύτητα. Αλλά η τυχαιότητα, το αντίστροφό της, είναι η μη τυχαιότητα. Ναι, αλλά αν θεωρείται, λέει αυτό, συνεχίζω τη λεβέα της, τότε πώς εξηγείται την απόλυτη αρμονία αυτής της αφάνταστης πολυπλοκότητας του σύμπαντος και των διεργασιών του, αν είναι τυχαιότητα? Τυχαιότητα δεν σημαίνει, ναι, ότι δεν υπάρχει αρμονία. Τυχαιότητα σημαίνει, μπορεί να σημαίνει, ότι δεν ξέρουμε όλα τα πράγματα. Υπάρχουν βασικά όρια, σύνορα όπως είπαμε, τα οποία δεν μπορείς να τα περάσεις. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν υπάρχει αρμονία. Ένα εξαιρετικό ερώτημα επίσης, βλέπετε έχετε πολλά ερωτήματα, τηλεθεατή, είναι το εξής. Είναι πράγματι η ανθρώπινη επιστήμη, σας αφορά ευθέως, ναι, αξιόπιστη πηγή της κοσμικής πραγματικότητας ή μήπως είναι καθαρά υποκειμενική θεώρηση στα πλαίσια των περιορισμένων δυνατοτήτων των ανθρωπίνων αισθήσεων και των ανθρωπίνων διανοητικών δυνατοτήτων? Γιατί το να είναι υποκειμενική είναι κακό? Γιατί έχουμε φτιάξει ένα κατασκεύασμα και λέμε ότι μόνο η αντικειμενικότητα είναι καλή, η υποκειμενικότητα είναι κακή. Αλλά στην ουσία υπάρχει αντικειμενικότητα χωρίς υποκειμενικότητα? Υπάρχει δηλαδή κάτι που να βλέπουμε, να αισθανόμαστε κλπ. Κλπ. Χωρίς την εμπειρία? Όχι. Τελικά όλα είναι μια υποκειμενότητα. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι του Καφάτου, του Μινά ή του Γιώργου Σαχίνη και τα υπόλοιπα είναι. Καλά, στους νόμους αυστηρά της φυσικής υπάρχει και η αντικειμενικότητα προς την παραδοχή των νόμων της φυσικής. Δεν λέω τώρα για τους φυσικούς νόμους. Ναι, των νόμων της φυσικής. Έτσι, ναι. Τα στοιχειώδη είναι αποδεκτά ως κανόνες, φαντάζομαι. Ναι, αυτό είναι ο δεύτερος νόμος, είπα. Ναι. Η αναδρομή. Άρα λέτε εσείς λοιπόν αυτό ως απάντηση. Ακούστε τώρα εδώ. Ναι. Αν πράγματι το νερό, όπως κάνει αποδεκτό η ανθρώπινη επιστήμη, είναι άοσμο, άγευστο και άχρωμο, πώς γίνεται ολόκληρες, ερώτημα είναι, αγέλες άγριων ζώων σε αφρικανικές σαβάνες να ταξιδεύουν τεράστιες αποστάσεις εντοπίζοντας υδάτινες πηγές? Το ερώτημα δεν είναι άσχημο, είναι καλό ερώτημα. Βασικά θα σας πω ότι μάλλον δεν ξέρουμε. Μ' αρέσει ο τρόπος που απαντάτε. Μάλλον δεν ξέρουμε. Μάλλον δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε, εδώ δεν ήρθα εδώ για να πω ψέματα ή να πω τις μισές αλήθειες ή πράγματα ή τις αλήθειες που έχουν άλλο σκοπό. Εγώ πιστεύω ότι ο επιστήμονας πραγματικά όταν δεν ξέρει, που τον περισσότερο καιρό δεν ξέρουμε, να το πούμε καθαρά, θα πρέπει να το παραδέχεται να λέει δεν ξέρουμε. Άλλωστε, αυτή ήταν και η μέθοδος, αυτό έλεγε ο μεγάλος Σωκράτης. Γι' αυτό έγινε ο πατέρας της φιλοσοφίας. Δεν ξέρω. Ένα πράγμα ξέρω, ότι δεν ξέρω. Ότι δεν ξέρω. Καλά τα λέμε. Ναι. Και μας έχετε πει πολλά για την εμπειρία απόψε, πάρα πολλά μηνύματα. Έχετε μια εμπειρία αυτού που περιγράφεται ως εμπειρία? Έχετε ένα, πώς να το πω, πείραμα? Ναι. Έχετε κάτι να μας καταθέσετε? Γιατί μέχρι τώρα είναι μια συζήτηση, φιλοσοφία. Καλή συζήτηση. Φιλοσοφία όμως. Λίγο πολύ. Ναι. Και πολλή θεωρία που λέει ο απλός κόσμος. Ναι, και πολλή θεωρία. Έχετε εμπειρία της εμπειρίας? Να ρωτήσω το ακροατήριο. Έχετε εμπειρία της εμπειρίας? Θα πάμε παραπάνω. Μην μείνουμε μόνο στην ερώτηση. Ποιος είναι αυτός που έχει εμπειρία? Θέλω το ερώτημα. Ποιος είναι αυτός που έχει εμπειρία? Ας κάτσουμε αυτή τη στιγμή όπως είμαστε, δεν χρειάζεται να κλείσουμε τα μάτια μας και να σκεφτούμε πραγματικά ποιος είναι αυτός που έχει εμπειρία. Ποιος είναι? Περιμένω. Βλέπετε ότι η απάντηση είναι σιγή. Η απάντηση είναι σιγή. Γι' αυτό οι Πυθαγόροι, όταν ερχόταν ο καινούριος για να μοιηθεί, να μπει μέσα στα μυστήρια του Πυθαγορείου, έπρεπε να κάτσει για 5 χρόνια χωρίς να λέει τίποτα. Αυτό βέβαια, αυτό γινόταν σήμερα, θα τρελωνόμαστε. Ναι. Για να κάτσει κάποιος, ας πούμε, 5 λεπτά θα τρελαθείς.
Γιατί γι' αυτό βάζαμε τις μουσικές στο διαπασόν, βάζαμε οτιδήποτε, ας πούμε, φωνάζουμε ένα στον άλλο κλπ. Δεν μπορούμε να ακούσουμε την ησυχία. Να ακούσουμε την ησυχία. Αλλά η ησυχία είναι η πραγματική γλώσσα της αλήθειας. Το πούμε κατευθείαν έτσι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι δυνατόν να υπάρξει πραγματικότητα χωρίς την εμπειρία? Και αν αυτή η πραγματικότητα υπήρχε, πώς θα την ξέραμε, πώς θα την αισθανόμαστε, τι θα κάναμε? Λοιπόν, κάναμε τώρα αυτή τη στιγμή την ερώτηση της εμπειρίας και έθεσα εγώ το ερώτημα: ποιος είναι αυτός που παρατηρεί, ποιος είναι αυτός που ακούει? Θα πει κάποιος: α, τα αυτιά ακούνε. Τι σημαίνει τα αυτιά ακούνε? Δηλαδή γίνονται κραδασμοί, έτσι, και έρχονται τα ηχητικά κύματα, γίνονται κραδασμού στο ηχείο κλπ. Και περνάει μέσα στον εγκέφαλο με όλα αυτά. Δεν τα λέω τώρα και πολύ καλά, καταλαβαίνετε τι λέω. Και ξαφνικά ως διαθάματος λέω: α, άκουσα κάτι. Ποιος είναι αυτός που άκουσε? Το ρώτημα, ποιος είναι αυτός που άκουσε? Ποιος είναι ο παρατηρητής σε τελευταία ανάλυση? Και όταν κάνουμε αυτό το ερώτημα, πραγματικά το κάνουμε, τότε πέφτει σιωπή. Διότι το μυαλό σταματάει να δρά. Δεν μπορεί. Το έχει βγάλει από τη βάση. Είναι στο κενό. Το οποίο είναι καλό. Κάθε βράδυ όταν πέφτουμε στο βαθύ ύπνο, πέφτουμε στο κενό εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, πέφτουμε σε μια κατάσταση που δεν βλέπουμε. Δεν έχουμε αισθήσεις. Δεν βλέπουμε εξωτερικά αντικείμενα. Όπως είπαμε, στα όνειρα βλέπουμε κάτι να γίνεται μέσα. Παρόλο που τα βάθη μας είναι κλειστά. Αυτή είναι η εμπειρία. Αλλά πιο συγκεκριμένα να την κάνουμε, έχει να κάνει με την αναπνοή. Με την αναπνοή? Με την αναπνοή. Δηλαδή? Χωρίς την αναπνοή δεν υπάρχει ζωή. Μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς την αναπνοή? Όχι. Θα πει κάποιος: μπορεί να είναι μια λανθάνουσα κατάσταση, ξέρω εγώ, να είναι πολύ χαμηλή αναπνοή, να μην την πιάνουν τα όργανα κλπ. Αλλά αυτό θέλω να πω είναι ότι χωρίς την εισπνοή και την εκπνοή, χωρίς να μπαίνει μέσα το οξυγόνο και να γίνεται διοξίδιο του άνθρωπου κλπ. Που στην ουσία έχει να κάνει, διότι προσπαθούμε να έχουμε ενέργεια, έτσι, να κινηθούμε κλπ. Θα μπορούσαμε να υπάρχαμε σαν ζώντα, όντα, σαν όντα δηλαδή που έχουν ζωή? Όχι. Άρα όλα βασίζονται στην αναπνοή. Δεν τη βάζω τώρα σε υπέρτατο βαθμό, ας πούμε, αλλά λέω, αρχίζουμε πάλι από απλά πράγματα. Η αναπνοή που βασίζεται στην εισπνοή και στην εκπνοή. Άρα βασίζεται στη συμπραγματικότητα. Το συν και το μην. Το έξω και το μέσα. Το αυγό και η κότα. Και μεταξύ των δύο σημείων, ή μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων, υπάρχει ένα σημείο. Το οποίο είναι κάτι που δεν υπάρχει. Συγκεκριμένα, όταν η εκπνοή γίνεται εισπνοή ή όταν η εισπνοή γίνεται εκπνοή, δεν σταματάει για ένα μικρό κλάσμα του δευτερολέπτου? Απειροελάχιστο, αλλά σταματάνε. Απειροελάχιστο, αλλά σταματάει για λίγο. Αυτό το σημείο μεταξύ των δύο ή το κενό μεταξύ δύο νότων, μουσικών νότων, εκεί είναι όλο το ζουμί. Θα μπορούσε να υπάρξει αρμονία αν δεν υπήρχε τα κενά μεταξύ των νότων? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τη ζούμε συνέχεια. Αλλά δεν τη δίνουμε σημασία. Γιατί, όπως λέμε, να το πούμε για χιλιοστή φορά, το ψάρι δεν ξέρει ότι είναι μέσα στο νερό. Δηλαδή, μπαίνει στο νερό. Πρέπει να το καταλάβει. Τι θέλει τελικά ένας καθηγητής, ερευνητής κβαντομηχανικής μέσα από όλα αυτά να πει? Θα ήταν για αυτόν πιο εύκολο να διαλέξει, επαναλαμβάνω εγώ, εξισώσεις, απαντήσεις, αναλύσεις? Τι προσπαθείτε να πείτε με έναν τρόπο, και εσείς και ο Τσόπρα και άλλοι, τι προσπαθείτε να πείτε? Θα σας πω ότι... Καταρχάς, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, ναι, ναι, ναι,
δεν θα πρέπει να είναι χαρούμενοι όλοι οι συνάδελφοί σας επιστήμονες από τον τρόπο που πάτε να προσεγγίσετε αυτή την πραγματικότητα. Προτείνετε κάτι εντελώς διαφορετικό, μια εντελώς νέα ανάγνωση. Γιατί το κάνετε και ειλικρινά πείτε μου απόψε. Έχουν όλοι κατανόηση στην επιστημονική κοινότητα, δηλαδή θα περιμέναν να κάνετε συζητήσεις αποκλειστικά γύρω από την εξέλιξη της θεωρίας της γενικής σχετικότητας. Άτε, να το πω έτσι. Έχω κάνει αρκετή δουλειά. Ακριβώς. Ναι. Αλλά εσείς έχετε προχωρήσει. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Τι με έσπραξε σε αυτή την κατεύθυνση? Αυτό που με έσπραξε είναι ότι δεν πάει μακριά η βαλίτσα. Κάτι λείπει. Αυτό που λείπει είναι το θέμα, και πάλι θα το πω για χιλιοστή φορά, θα γίνω βαρετός, το θέμα της εμπειρίας. Δεν μπορεί η επιστήμη καν να θέσει το ερώτημα, όχι να δώσει απάντηση. Δεν μπορεί καν να θέσει, και το λέμε μέσα τα κουάλια. Mm-hmm. Δεν μπορεί καν να θέσει το ερώτημα. Τι είναι η κοκκινότητα? Τι είναι αυτό που λέμε το κόκκινο, η κοκκινότητα? Τι είναι αυτό? Υπάρχει αντικειμενικά? Όχι. Ο μεγάλος Σρόντιτζερ, ο πατέρας της εξίσωσης του Σρόντιτζερ, έλεγε ότι τα φωτόνια δεν έχουν χρώμα. Τα φωτόνια δεν έχουν χρώμα. Το χρώμα γίνεται, έχει να κάνει με την εμπειρία. Έχει να κάνει κατά κάποιο τρόπο, χωρίς βέβαια και ο ίδιος να εξηγεί, διότι δεν το ξέρουμε ακόμα, ούτε τότε ακόμα περισσότερο, δηλαδή το 1920-30, που έγραφε αυτά που έγραφε ο Σρόντιτζερ. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε καν το αυτό το θέμα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, όπως είπα προηγουμένως, ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι πεπερασμένα, διότι ο νους ξεφεύγει από αυτά και θέτει το ερώτημα που βάζουμε εδώ εμείς, τι υπήρχε πριν από τη μεγάλη έκρηξη. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θέσω αυτό το ερώτημα, σημαίνει ότι έχω βγει έξω από το χώρο και από το χρόνο. Μα κάθε μέρα ή κάθε... Όταν μπαίνουμε στον ύπνο, ας πούμε, και έχουμε μια καινούργια κατάσταση, βλέπουμε πράγματα τα οποία κανονικά δεν τα βλέπω. Παρόλο βέβαια, πολλοί λένε ότι οι άνθρωποι που είναι ξύπνοι, με ανοιχτά τα μάτια, βασικά ονειρεύονται. Έτσι. Ονειρευόμαστε. Πώς είναι δυνατόν να δώσουμε απάντηση στο θέμα της εμπειρίας? Η απάντηση είναι ότι... Αν θέλετε να φύγει ένα μήνυμα στον απλό κόσμο, στον κόσμο που δεν έχει περάσει, αν θέλετε, έτσι, στα βαθιά νερά των επιστημών, παρόλα αυτά σε αυτόν απευθύνεστε, θέλω να το πω. Σαφέστατα. Μάλιστα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε? Ότι η εμπειρία που έχεις, ναι, αδελφέ μου ή αδελφή μου, μην την αγνοείς. Βέβαια, να την εξετάζεις. Να μην την παίρνεις με πεποίθηση ή με πίστη και να λες ότι αυτό είναι και έτσι είναι, διότι από πίσω μπορεί να κρύβεται το εγώ. Έτσι, είπαμε να το προσέχουμε το εγώ. Αλλά δώσε κάποια εμπιστοσύνη στην εμπειρία σου. Μη τα ρίχνεις όλα σε κάποιον απ' έξω που θα έρθει να μας σώσει. Ο κάποιος πολιτικός ή ο κάθε κοινωνικός ή κάθε οτιδήποτε. Που έχει γνώμες ή που έχει τη γνώση, τέλος πάντων, την ακαδημαϊκή γνώση. Βάλε και εσύ τη δικιά σου εμπειρία και δώσε τη βαρύτητα, διότι είναι το κέντρο του όλου σύμπαντος. Η εμπειρία σου είναι το κέντρο του όλου σύμπαντος. Άρα δεν υπάρχει ο σωτήρας, λέτε. Εν δυνάμει όλοι μαζί συνδιαμορφώνουν. Ίσως ναι. Ο σωτήρας είναι όλοι μαζί, όλο το σύμπαν. Μάλιστα. Ο σωτήρας είναι και εξωτερικός, αλλά είναι και εσωτερικός. Θέλω να πάμε, αντί επιλόγου, ναι, σε ένα γρήγορο ερωτοαπαντήσεων, ναι, για να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό τι προσπαθείτε να πείτε το τελευταίο διάστημα. Ναι. Μυστήριο πρώτο, θα το πω έτσι. Ναι. Τι προηγήθηκε της μεγάλης έκρηξης? Είναι από τα μυστήρια που πάρα πολλοί οι επιστήμονες κονταροχτυπιούνται, να το πω έτσι. Βέβαια, διότι έχει να κάνει πριν από τη μεγάλη έκρηξη, όπως και παρακάτω τα υπόλοιπα μυστήρια, μερικά τα υπόλοιπα μυστήρια, μιλάνε για το κβαντικό πάλι σύμπαν, τι υπήρχε πριν αρχίσει η αρχή. Mm-hmm. Έτσι.
μια πριν τη, δίνουμε την απάντηση, μια πριν τη δημιουργημένη κατάσταση συνειδητότητας, η οποία δεν έχει διάσταση. Μπορείτε να το κάνετε πιο απλό. Το άγνωστο. Το άγνωστο. Το άγνωστο. Αυτά τα κάθε πιθανότητα υπάρχει σε σπερματική μορφή. Σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει σε μια κατάσταση που μπορεί να γίνει δυναμική. Αλλά είναι εγκλωβισμένη. Δεν έχει πάρει ακόμα οστά και σάρκα. Αυτά τα σπέρματα δεν αποτελούνται από τίποτα που να μπορεί να μετρηθεί εμπειρικά. Επομένως, το να ισχυριζόμαστε ότι δεν υπήρχε τίποτα πριν τη Μεγάλη Έκρηξη είναι εξίσου σωστό με το να λέμε ότι τα πάντα υπήρχαν πριν τη Μεγάλη Έκρηξη. Γιατί τα πάντα στο σύμπαν είναι τόσο τέλεια συντεριασμένα? Αυτό το λέει όλος ο κόσμος. Ακόμη και η τυχαιότητα που... Πράγματι. Σου λέει, μα καλά, τόσο αρμονικά όμως. Όχι μόνο τόσο αρμονικά, τόσο φοβερά αρμονικά. Σε βαθμό που να τρελαίνεις. Ή αν, παραδείγματος χάρη, μια σταθερά φυσικής, να μην την πούμε τώρα, ήταν 1% διαφορετική, δεν θα υπήρχε ζωή. Mm-hmm. Δεν θα είμαστε εδώ να μιλάμε και να λέμε αυτά που λέμε. Ένα πολύ μικρό ποσοστό ήταν διαφορετική. Δεν θα ήταν αυτό το φαινόμενο που λέγεται ζωή. Υπάρχει επομένως μια τέλεια συντεριασμένη πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα το σύμπαν είναι ένα διαίρετο όλων. Το ερώτημα γίνεται μυστήριο όταν πιάνουμε το όλον και το κάνουμε, το μαχίζουμε, ναι, το κόβουμε. Και λέμε, μα αυτά όλα πώς είναι τόσο εναρμονισμένα, εφόσον είναι άπειρα στον αριθμό, ας πούμε, και πώς μπαίνει το ένα στο άλλο, ρε παιδί μου, σε τέτοιο φοβερό βαθμό αρμονίας. Μα είναι όλα ένα. Από εκεί είναι. Και από πού προήλθε ο χρόνος, κύριε Καφάτο? Λίγο πολύ από το ίδιο σημείο που προήλθε και η αρχή. Από το ίδιο μέρος από το οποίο προέρχεται κάθε τι, δηλαδή τη συνειδητότητα. Γινόμαστε βαρετοί στο βιβλίο, γιατί λέμε συνειδητότητα. Επιμένετε σε αυτό. Επιμένουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Και λέμε, η συνειδητότητα κάνει το σύμπαν μέσω της εμπειρίας. Και στον το σύμπαν από τι είναι φτιαγμένο? Συνειδητότητα και εμπειρία. Τα δύο αυτά. Τα οποία βασικά είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία. Τότε θα σας πει κάποιος, κύριε, λογικό ερώτημα που συνάμα αποτελεί και μεγάλο επιστημονικό μυστήριο. Υπάρχει σχέδιο στο σύμπαν? Δηλαδή, θέλω να πω, αν ισχύουν όλα αυτά που λέτε, και συνειδητότητα και η εμπειρία που μας είπατε κτλ., υπάρχει κάποιο σχέδιο? Ή το σχέδιο είναι ότι δεν υπάρχει σχέδιο? Ναι. Αλλά παίξω και εγώ λιγάκι με τους δικούς σας όλους, ναι, τώρα. Ναι. Γιατί εδώ μας τρελάνετε. Γίνατε εκφαντικός εσείς. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Το ερώτημα που θέλετε, κύριε Γιώργο, είναι ότι εντάξει, αν όλα βασίζονται στην εμπειρία, έτσι, και μας λέτε, κύριε Καφάτα, ας πούμε, τέλος πάντων, ότι η πραγματικότητα βασίζεται στην εμπειρία, τότε, και είναι όλα έκφραση της συνειδητότητας, τότε λέει το σύμπαν τελικά τι είναι? Το ερώτημα βέβαια είναι, τελικά ο άνθρωπος τι είναι? Mm-hmm. Δεν το λέμε αυτά για να ξεφύγουμε από την απάντηση, να ξεφύγουμε από το ερώτημα που μας κάνετε. Αλλά πάλι φτάνω στο σημείο και να λέω, ορισμένα πράγματα δεν τα ξέρουμε. Και θα σας πω, ορισμένα πράγματα δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Αυτό έχει η αρχή του Χάιζενμπεργκ της αβεβαιότητας. Δεν μπορείς να τα ξέρεις. Όχι διότι οριακά είναι πολύ μακριά, αλλά ότι από τη βάση τους δεν μπορεί να τα ξέρεις. Μου λέτε, αυτός ο κόσμος της κβαντικής με την καθημερινή ζωή συνδέεται? Όλα συνδέονται με την καθημερινή ζωή. Αν τα κουάλια, αν η εμπειρία δεν βασίζεται ή δεν έχει να κάνει τίποτα με την καθημερινή ζωή, τότε εδώ τι κάνουμε, τι μιλάμε, ας πούμε, εδώ πέρα. Και εγώ πιστεύω ότι οποιοδήποτε άνθρωπος, και το πιο μικρό παιδί, ναι, τουλάχιστον μπορεί να εκφράζεται, έτσι, διότι άμα δεν μπορεί να εκφράζεται, δεν μπορεί να επικοινωνήσουμε εμείς. Εμείς επικοινωνούμε κυρίως με τα λόγια. Αν αυτό το παιδί, ξέρω, μπορεί να επικοινωνήσει, και αυτό μπορεί να καταλάβει το κβαντικό σύμπαν. Είναι απλά τα πράγματα. Τρεις νόμοι. Είπαμε, οι νόμοι που είναι πίσω από τους νόμους της φυσικής. Λέει εδώ ένας τηλεθεατής, κάνω μια παρέκβαση.
Με βάση αυτό που περιγράφει απόψε ο κύριος Καφάτος, ναι, σχετικά με το έξω, μέσα και την αλληλεπίδραση, ναι, τελικά εγώ θέλω να του θέσω, λέει, όσο και αν του φανεί τρελό το ερώτημα, μπορεί να υπάρχω και ταυτόχρονα να μην υπάρχω? Ωραία. Ωραίο, αλλά να δω τι απάντηση δίνεται. Μπορώ να υπάρχω ενσυνείδητα και συγχρόνως να μην έχω καμία συνειδητότητα. Δηλαδή, όταν είμαι στο βαθύ ύπνο, ναι, υπάρχω. Γιατί, πώς υπάρχω? Γιατί ξυπνάω κάποια στιγμή. Ξεχωριστώ να είμαι ο Μινάσος Καφάτος να ξυπνήσω. Αλλά όταν είμαι στο βαθύ ύπνο, δεν υπάρχω. Δεν θυμάμαι τίποτα, δεν βλέπω τίποτα, δεν ακούω τίποτα. Αλλά υπάρχω. Άρα είμαι στα δύο. Κυρίως σε τέτοιες καταστάσεις είμαστε στη μέση, είμαστε στο όριο. Γι' αυτό το όριο είναι σημαντικό. Αλλά κυρίως στο σημείο που κάνατε, στην ερώτηση που κάνατε και δεν την απάντησα, υπάρχει σχέδιο στο σύμπαν. Αν υπάρχει σχέδιο, πρέπει να υπάρχει σχεδιαστής. Ή, να το θέσουμε διαφορετικά, μπορεί να καταλάβουμε το σχέδιο αν δεν υπάρχει πάλι συνειδητότητα να το δει. Εγώ να κάνω τώρα ένα σχέδιο. Αλλά το κάνω εγώ. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει σχέδιο που να μην το έχει κάνει κανένας? Και αν αυτό ήτανε, πώς θα το ξέραμε? Πάλι έχει να κάνει με τη συνειδητότητα, την εμπειρία. Πείτε μου, με βάση αυτό που περιγράφετε απόψε, οπότε για σας ο βιολογικός θάνατος, ο φυσικός που λένε, ναι, είναι θάνατος? Ή μεταφέρετε αυτό που εσείς περιγράφετε ως συνειδητότητα? Και ρωτώ επιστήμονα τώρα, να δω τον στριμώξω, γιατί μας έμπλεξε με τη μεταφυσική απόψη και τη φυσική. Λοιπόν, φιλοσοφία. Φιλοσοφία, ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Τι είναι ο θάνατος λοιπόν τελικά για σας? Διότι αν με βάση αυτό που μας περιγράφετε, θα πάει όποιος έχει κατακτήσει αυτό που εσείς ζητάτε να κατακτήσει, θα πάει να κολλήσει στο λεγόμενο κοινό καλό η συνειδητότητά του. Άρα δεν θα χαθεί. Υπάρχει θάνατος? Υπάρχει η ζωή, είναι το ερώτημα. Αυτό που λέμε θάνατος είναι... Μα πώς μας είπατε προηγουμένως με το ωραίο παράδειγμα, εισπνοή, εκπνοή. Και αυτό... βέβαια. Ναι. Μήπως και ο θάνατος είναι ακριβώς όπως η εισπνοή και η εκπνοή? Δηλαδή? Φεύγει. Φεύγει. Αυτό το... όταν φεύγει λέμε είναι ο θάνατος. Αλλά όταν έρχεται το λέμε είναι η γέννηση. Εισπνοή, εκπνοή. Αν είναι έτσι απλά τα πράγματα, δεν υπάρχει θάνατος. Ή υπάρχει με την έννοια ότι και ναι και όχι. Πάλι. Είναι αυτοί οι τρεις νόμοι. Η συμπληρωματικότητα, παρόλο που το εγώ και ο ανθρώπινος νους θέλει να το σπρώξει, να το διώξει, δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να ξεφύγει. Αυτό είναι. Επομένως, το ερώτημα είναι πριν το παιδί, έτσι λέγαμε, πριν έχουμε ανοίξει τα μάτια και λοιπά και λοιπά, και καταφέρει να πηγαίνει να πάρει το γάλα της μητέρας του, από πού έρχεται αυτό? Προέρχεται ίσως από προηγούμενες εμπειρίες, προηγούμενες καταστάσεις. Οπότε μπαίναμε τότε στο ανώμαλο ρήμα του παρελθόντος και του μέλλοντος. Και το παρελθόν και το μέλλον είναι πάλι συμπληρωματικά το ένα με το άλλο. Το σύμπαν. Διαστέλλεται και συστέλλεται. Μάλιστα. Έχει τέλος, θα πεθάνει? Ο άνθρωπος έχει τέλος, θα πεθάνει? Αν με ρωτήσει σαν επιστήμονας, θα σας απαντήσω, ναι, με ερώτηση πάλι. Βέβαια, απαντήσεις ερώτηση με ερώτηση, θα πει κάποιος ότι... Ναι. Ρε φίλε, ρε μάγκα. Ναι. Θα σας πει κάποιος όμως, ο άνθρωπος βιολογικά έχει ένα τέλος. Άρα αν το πάρω με αυτή την αντιστοιχία και το σύμπαν θα έχει ένα τέλος. Ο άνθρωπος, για να πούμε πάλι να γυρίσουμε στο θέμα του θανάτου, ναι, έχει ένα τέλος με τη μορφή αυτή που τώρα έχει. Αλλά... Το αλλά είναι τώρα. Αλλά κύριε Γιώργο, συνέχεια τα κύτταρά μας γεννιούνται και πεθαίνουν. Γιατί λέμε λοιπόν ο θάνατος τον προσδιορίζουμε σε μια ορισμένη στιγμή που φεύγει η ψυχή, οτιδήποτε ας πούμε. Εφόσον πεθαίναμε και ζούμε συνέχεια. Ζούμε και πεθαίναμε συνέχεια. Αν είναι αυτό έτσι, τότε όλα είναι κυκλικά. Κυκλικά. Δεν είναι τίποτα το τρομερό ο θάνατος, εκτός από ένα σημείο. Είναι ο φόβος
του αγνώστου και είναι το εγώ το οποίο χάνει τον έλεγχο. Λέει, εγώ να υπάρξω χωρίς το όνομα Μινά Σκαφάτος ή χωρίς το αυτό το σώμα. Ναι. Το σώμα ωραία. Γίνεται τα στοιχεία από τα οποία είναι. Αυτό ισχύει και για τον λεγόμενο... Για όλους. Τα πάντα. Ακόμη και για το βιοθάνατο, το μη, ας το πούμε, φυσιολογικά, εξελικτικά προσδοκόμενο. Τι είναι αυτό το φυσιολογικά... Εντάξει. Ξαφνικός θάνατος. Ναι, ο ξαφνικός θάνατος. Γιατί όχι. Ο ξαφνικός θάνατος έχει να κάνει με κάτι που έγινε πολύ σύντομο. Ναι. Δεν χτύπησες στο αυτοκίνητο, πέθανες. Ενώ αν είσαι, ξέρω εγώ, κάποιος καρκίνο, μπορεί να σου πάρει 10 χρόνια. Ή γιατί... μπορεί να πεθάνει σε βαθιά γυρατιά. Μπορεί να πεθάνει σε βαθιά γυρατιά. Και να καπνίζεις κιόλας και να διαλύεις όλους τους κανόνες της υγιεινής και παρόλα αυτά να φτάσεις στα 100, ας πούμε. Τι είναι η ζωή και τι είναι ο θάνατος. Ο άνθρωπος μπαίνει στο θέμα του θανάτου για ποιο λόγο. Να το πάρουμε. Φοβόμαστε. Φοβόμαστε. Ο φόβος είναι λοιπόν. Ο φόβος είναι. Χωρίς το φόβο δεν θα υπήρχε ζωή. Αν δεν φοβόσουν την τίγρη, θα σε έτρωγε. Δεν θα υπήρχε ζωή. Φτάνουμε στο τέλος, ναι. Για απόψε. Ή στην αρχή. Ή στην αρχή. Και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέλω όμως, αντί επιλόγου, να σας ρωτήσω αν τελικά, μετά και από αυτό το βιβλίο, ναι, έχετε καταλήξει ποιο θα έπρεπε να είναι το κεντρικό, δεν θα πω σωστό ή λάθος, το κεντρικό ερώτημα. Της ύπαρξης. Ναι. Το κεντρικό ερώτημα. Και της... έχουμε λόγο να θέτουμε το ερώτημα. Υπάρχει και η άποψη ότι σε έναν κόσμο, ιδίως σε έναν πλανήτη που καθημερινά καταστρέφεται, έχει βία, έχει πολέμους, έχει εκμετάλλευση, έχει φτώχεια, τα ξέρετε πολύ καλά, γυρνάτε όλο τον πλανήτη κάθε χρόνο πάνω από 20 φορές. Μήπως τελικά μπαίνοντας σε μια τέτοια λογική αφοπλίζουμε τον κόσμο από το να θέσει τα πραγματικά της καθημερινότητας ερωτήματα ή προσπαθείτε, γι' αυτό σας ρωτάω ποιο είναι, ναι, ναι, το και, να βρείτε το ίδιο ερώτημα από άλλη αφετηρία. Θα σας έλεγα ότι αν πάω να αφυπνίσω τότε πρέπει εγώ να είμαι κάποιος πληρωμένος ή μη πληρωμένος, πρέπει να εξυπηρετώ άλλους σκοπούς. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει. Θα πει κάποιος, γιατί το κάνεις. Θα σας έλεγα, δεν έχω εκλογή. Δεν έχω εκλογή. Έχω φτάσει σε ένα σημείο στη ζωή μου που ορισμένα πράγματα που τα βλέπω, λέω, έχω την ευθύνη να τα πω. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Άρα για σας ποιο είναι το κεντρικό ερώτημα τελικά της ύπαρξης? Το τελικό ερώτημα της ύπαρξης είναι ότι η ύπαρξη είναι το απότερο μυστήριο. Η ύπαρξη δεν μπορεί να εξηγηθεί. Ας το πάρουμε αυτό από την αρχή, το δεχτούμε σαν επιστήμονες και τότε θα πάψουμε να χτυπιόμαστε σαν επιστήμονες ή σε καθημερινοί άνθρωποι και θα γίνουμε φιλόσοφοι. Αυτό σημαίνει φιλόσοφος, ο φίλος της σοφίας. Αυτή είναι η σοφία. Είναι το ερώτημα, είναι ποια είναι η πραγματικότητα της ύπαρξης. Η απάντηση είναι η ύπαρξη είναι η απεριόριστη πραγματικότητα, αλλά τελικά είναι το μυστήριο το οποίο δεν εξηγείται από τη στιγμή που κανείς παραμένει στη διαντικότητα του υποκειμένου και του αντικειμένου. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Δεν μπορεί αυτό, διότι από τη φύση του τα περιλαμβάνει όλα. Και το μεν και τα δε. Μινάς Σκαφάτος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εγώ. Για την παρουσία του απόψε στις αντιθέσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς για τα πάρα πολλά ερωτήματα που εξακολουθούν να φτάνουν. Καλό σας βράδυ.